Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the failed hit. The motherfucking failed Welcome to the failed <laughs> ha! το Film pit. Είμαστε εδώ πόσο Τετάρτη 6 Δεκέμβρη. Γεια Έχουμε δει πλέον στον Χριστουγεννιάτικο Γεια μήνα. Σας. Έχω δίπλα μου τον τεχνολογικά προηγμένο Στέλιο Καρακάση. Ποιο να το έλεγε. Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Yeah. Και εγώ έχω δίπλα μου τον ακόμη πιο τεχνολογικά προηγμένο Αχιλέ Χαρμπίλα. Με ένα ακόμα κοντομάνικο Άσβεστου του Βεβαίω. Καλαμαζού. Καλαμαζού. Βεβαίω. Το μαρτυρικό Καλαμαζού. Το μαρτυρικό, μαρτυρικό Καλαμαζού, βεβαίω. Τη πολιτεία του Μίσικαν. Βεβαίω. Και είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε. Α, εγώ Μάξο Παπασημακού. Σα είπα ποιον έχω απέναντί μου Είναι ναι, ναι. ναι. ο Μάξο Παπασημακού με Τι τα ωραία του. Πλέον. Ε, με αμύς το, αμύς με τον χειρο... το ωραιότερο καφέ <σχερμα> της... Με ένα από του χειρότερου καφέδε που έχω πιει στη ζωή μου. αλλά δεν θα αναφέρουμε το μαγαζί προφανώ γιατί είναι μαγαζί με ροκαματιάρικο. Είναι και γείτονε, καλοί άνθρωποι. Δεν πειράζει. Α πάει στο διάλογο. Α φτιάχνουν το χειρότερο καφέ. Δεν πειράζει. Είναι και αυτό να Είναι. Ε, λοιπόν, ε, είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε την τριλογία του Ed Wood. Ε, σκεφτόμουν να ψέσω το μεταξύ, καθώς ε, διάβαζα πάλι για την ταινία που η αλήθεια είναι ότι είχα να την πιάσω πάρα, 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 πάρα πολλά χρόνια. Mm -hmm. ε, ε, νομίζω όλοι μας. Ναι, και εγώ είχα να την δω πάνω από τα κάτια. ε, ε, ε... Το ότι φτάνουμε στο έβγα του 2023 και αν μου έλεγε όταν ξεκινούσαμε ότι όχι μόνο θα καταπιανόμασταν με τον Ed Wood σε κάποια φάση, αλλά θα κάναμε και τριλογία ταινιών του Ed Wood, mm -hmm. θα ήμουν πολύ ευτυχισμένο. Ε, Κάτι μα... πήγε σωστά με τη ζωή μα, Μάικλ. Ναι, ναι, όχι, το εννοώ. <laughs> ε, σε σημείο που πλέον τελειώνει η τριλογία του Ed Wood και νιώθω έτσι μια Μια ψυχολοκλήρωση. Πολύ χαίρομαι που αυτό το podcast, α πούμε, έφτασε στο σημείο ε, να κάνει μια τριλογία υπεράσπιση του έργου του Ed Wood μου ναι, πάρα πολύ. Ναι, εμένα με πιάνει και λίγο. Ε, λύπη. Και εμένα, ναι, και μια μελαγχολία. Γιατί, αφού έχει και άλλε ταινίε. Γιατί να μην δείξουμε τι τσόντε. Βεβαίω! <laughs> Κοίταξε, το καλό είναι ότι είναι τέτοια η φύση των ταινιών που κοιτάμε. που αφενό σε κάποια φάση όπω έχουμε πει και στο παρελθόν. Όταν περάσει αρκετό καιρό, θα κάνουμε και revisit κάποιε ταινίε για να δούμε αν πραγματικά τι έχουμε στην ίδια κατάταξη που τι είχαμε. Όπω το Nightstick για παράδειγμα. Βεβαίω. Το ζητάει η Ελλάδα. Θέλετε το να μην κάνουμε το Nightstick Revisited. Ε, το οφείλουμε. Εντάξει, <σχει> <σχει> κοίταξε, είναι πολύ φρέσκο ακόμα στο μυαλό σου για να το κρίνει. Θέλω μια τριακονταετία. Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, πώ να σου πω. Σε άλλο πλανήτη θα κάνουμε podcast. Στο 200ο μα επεισόδιο νομίζω οφείλουμε να είναι το Nightstick Revisited. Να το γιορτάσουμε. Ρίστε καλά, ρε. Απίθμενο. Ναι, ναι. Μένο και μίσο. Δώσε για το... τόπο στην Οργέη, <laughs> έχουν περάσει τόσα επεισόδια. It's okay. Ναι. Άμα το δει και πει. Nightstick isn't real, it can't hurt you. <laughs> αν το δει όμω κάποια στιγμή και πει, πόρε γεια μου, τι νεονούριχα παρεξηγήσει, Πιστεύει ότι υπάρχει <laughs> η παραμικρή πιθανότητα να συμβεί αυτό. Όχι. Σε... Ναι, αλλά μπορώ ναι, να το σκέφτομαι. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν ένα βράδυ καταλήξει, ξέρω εγώ, στο, στο πατζαζέντικο του Γιάννη στην Αχαρνών, που ναι. θυμίζει πολύ έντονα τα φαγάδικα του Nightstick, Θα πει για <laughs> ναι, μια στιγμή. Μου ναι, κάτι την τελευταία... ξυπνάει μέσα. Μου. Την τελευταία γουλιά αυτού του άθλιου ε, πίσω καφέ. όπο τι δροσιά του, λόγια. Πραγματικά όμως. πραγματικά όπως ένα. Τώρα, όπως αυτό είναι ένα καταπληκτικό δημιουργό στο TikTok. Έναν Άγγλο Μέθησο, τον οποίο το λατρεύω, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Ο οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αλβανία, στα Τύρανα και δοκιμάζει Ρακή. Τα φιλιά μα τα τυράννα. Βεβαίω. Ε, το Ιρακί των Αλβανών, να πούμε εδώ πέρα, ότι είναι καύσιμο για ναι, ναι. πυράβλους, έτσι. Ναι, είναι βενζίνη. Και, Ρακία. Και, και το λέω έχοντα εκτενέστατη εμπειρία. Ε, είναι λοιπόν σε, ένα, <laughs> σε, μια, σε, μια, Ιρλανδική pub, γιατί παντού υπάρχει μια Ιρλανδική pub, και έχει βρει ένα φίλο, έναν τυφού φίλο, my friend here, ένα ντόπιο, και του δίνει να πιει Ιρακί, και ο τύπο πίνει το σφινάκι και αμέσω μετά του φεύγει με το σ... <laughs> <laughs> τον, okay. τον οποίο τον πιάνει ό,τι για να, για να μην λερώσει παραπάνω τον μπαρ το πιάνει καθώ φεύγει από το στόμα, το πιάνει με τη χούφτα του και το ξαναβάζει μέσα στο σφινάκι. <laughs> Λέω, πόσο άγγλος είσαι! Oh, po, <laughs> δηλαδή, proud of my people, έτσι <laughs> δηλαδή, θέλω να πάρω τη μάνα μου και να τη πω represent, <laughs> ξέρεις τι, ναι, ναι England represent, από το διάολο μου, μπράβο το, τώρα και στα τύρανα <laughs> ναι, τώρα και στα τύρανα λοιπόν, ε, έχουμε λοιπόν σήμερα να εξετάσουμε ε, την για πολλούς χειρότερη ταινία όλων των εποχών Σίγουρα την πιο γνωστή του Ναι, με διαφορά ναι. Με την πιο γνωστή του για, γιατί ακριβώς ψηφίστηκε ως η χειρότερη ταινία ε, όλων των εποχών ε, ε, Το έχουμε ξαναπεί, εμείς θεωρούμε ότι είναι μια ξεκάθαρη ε, αδικία ε, σχετικά με, το, με αυτή την θέση Μια θέση την οποία ουσιαστικά την πρωτοπήρε το 1980 από το βιβλίο The Golden Turkey Awards του Αναρρήκη. Τον, τον, τον Αφόν του... Μedved. Ναι, τον Αφόν <laughs> ε, ή τον Νέτβεντ. Του, του, του περίφημου <laughs> μέσου τη Juventus και τη Λάσιο Ναι, μιλάμε για μια λίστα. <laughs> και ένα βιβλίο που είχε βγάλει χειρότερο ηθοποιό όλων των εποχών τον Ρίτσαρντ Μπέρτον. Ναι, εντάξει, μιλάμε. Τον άνθρωπο που έπαιξε στο Who's of Virginia Woolf. και έχει πάρει και Όσκαρ, έχει παίξει και Σέξπιρ και θέατρο ναι, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι, Ε, ναι. Ε, αυτό. Λοιπόν, ψηφίζεται ναι. ω. Ως... Η χειρότερη ταινία όλων των εποχών από το εν λόγω βιβλίο και ουσιαστικά λόγω τη θέση που παίρνει από αυτό το βιβλίο, κερδίζει και μια θέση στην αιωνιότητα ω η χειρότερη ταινία όλων των εποχών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε μια εποχή που δεν υπάρχει το διαδίκτυο, ούτε σαν ιδέα ακόμα, το 1980, η ε, ψήθη. Ψήθυροι... στο Wargames, φυσικά και υπάρχει. Ακριβώ με το Μάτιου Μπρόντερικ το σπουδαίο. Ε, το να υπάρχει πλέον, έστω και σε κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο, σε ένα βιβλίο κριτική, ε, μία ταινία που παίρνει τον τίτλο τη χειρότερη ταινία όλων των εποχών, τη δίνει ε, ε, ένα. ένα νοτοράιετ, ρε παιδί μου. που ναι, μετά από 20 χρόνια. δεν ναι. την έχουν δει και πάρα πολύ. Όχι, όχι. Οπότε, α! Η χειρότερη ταινία των... όλων των εποχών είναι, είναι αυτή που δεν την έχουμε δει, δεν την ξέρουμε. Και μην ξεχνάτε ότι σε μια εποχή όπου δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε μια τέτοια ταινία. Δηλαδή, <Τι> το ακούσα ψήθυρο ότι Α, την έχει δει, Όχι, πού θα τη βρω. Γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι αρκετά μικρότερη ηλικία από εμά που ακούνε αυτό το podcast. Ότι εγώ το έχω ξαναπεί, γιατί πολλέ φορέ υπάρχει μια φοβερή παρεξήγηση στην ερμηνεία των εποχών. Δηλαδή,. Στη σε αυτή την παρεξηγημένη ας πούμε, νοσταλγία των 90s και των 90s, ας πούμε, που υπάρχει, ε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος νεαρή ηλικία ο οποίο δεν αντιλαμβάνεται το πόσο δύσκολη ήταν η πρόσβαση στην πληροφορία τότε. Δηλαδή, το γεγονό ότι. Ε, δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα. Ο δισκοπόλη σου ή η η σου είχε μια ε, σχεδόν mutated επαφή με το μουσικό σου γούστο διαμορφώνοντάς το Χωρί εσύ να ξέρει τι παίρνει. Ναι. Καθαρά επειδή ο δισκοπόλης σου έλεγε, Μάλλον θα σου αρέσει αυτό. Ναι, ναι. Και Πάρα πολύ σωστό. Και γι' αυτό κιόλα υπήρχε αυτή η σχέση με του Δiscopόλη που δυστυχώ πλέον δεν υπάρχει. Ναι, uh, Κυρίω γιατί έχει αλλάξει η σχέση μα με το Βινίλιο, έχει γίνει ένα ε, πολύ πιο ελιτίστικο προϊόν, έχει αυξηθεί κατά κόρυφα η τιμή του. Το ε, είναι το Spotify τώρα, αυτό σου κάνει ναι, recommendation. ακριβώ. Ε, με, ναι. με, ένα πολύ ναι. πιο φτηνό τρόπο θα πω εγώ. Βολικό. Αλλά πολύ πιο φτηνό. Αλλά χωρί εκπλήξει. Ακριβώ. Αυτό είναι δε που δεν μου αρέσει. Η... Ο εν, δισκο... είναι ωραίο μέσο. Ο, Ο δισκοπόλη σου λοιπόν. Εγώ είχα δύο δισκοπόλε. Το περίφημο Vinyl Microstore, Γεια σου Νεκτάριε. Σπουδαίο. <στονίτρια> <στονίτρια> το βρίσκουμε εδώ συχνά στη γειτονιά, να ξέρεις. Βεβαίω. τα χαιρετίσματά μα στο Νεκτάριο και σε ένα από τα μεγαλύτερα σκυλιά που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ στα εξάρχεια το Γιούρι Μπράβο ρε φίλε Το σπουδαίο Γιούρι Το, το... Γιούρι Ο Γιούρι να, είναι καλά εκεί στη παιδική χαρά των ουράνιων σκύλων που βρίσκεται ο, ο Νεκτάριος λοιπόν και ο Κωνσταντής που δούλευαν εκεί και ο Παρανορμάλε ασφαλώ, ήταν άνθρωποι οι οποίοι σε ήξεραν, σε μάθαιναν, σου λένε Μάκη, σου έχω αυτό, για άκουσα αυτό, άκουσε εκείνο. Ε, ταυτόχρονα είχα και έναν άλλο δισκοπόλη στον Γκάζι που είχε μια, ένα παρόμοιο ρόλο. Η, 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 ο ρόλο σου ήταν κομβικός στο τι δίσκου θα αγοράσει. Με τον ίδιο τρόπο, γραφιάδες οι οποίε και γραφιάδισες που εμπιστευόσουν μορφοποιούσαν το τι θα έψαχνε σε ταινίε, βιβλία και, ε, και δίσκους. Εγώ, α πούμε, είχα το Jockey Slat, το περίφημο περιοδικό που είχα φέρει στη τη μάνα μου σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πολλέ φορέ. Γιατί ζητούσαν το Jockey Slat στην Αγγλία γιατί και την κοιτάγανε και ζητούσαν τσόντε. Ε, Όμω, το Jockey Slat ήταν για μένα βίβλο. Δηλαδή, έβλεπα το, τους δίσκους του δίσκου που πρότειναν δύο-τρει δισκοκριτικές στο Jockey Slat και πήγαινα τύπου αυτό ναι. θα πάρω. Είχα ανακαλύψει στο Jockey Slat του σαν την μπάλα, για παράδειγμα. Ναι. Ε, είναι πολύ λογικό, λοιπόν, όταν ένα βιβλίο βγάζει ω χειρότερη ταινία όλων των εποχών το Plan 9 from Outer Space, αυτή η φήμη του ε, να αποκτήσει ένα σχεδόν μυθικό επίπεδο. Ναι. Κυρίω επειδή δεν μπορούσε να πα σε ένα οποιοδήποτε βίντεο κλαμπ και να πει: Θέλω το Plan 9 from Outer Space. ή που το παίζει, ποιο είναι ο Mapper. Πράγμα. Ε, δεν μπορούσε να το δει στο διαδίκτυο γιατί δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχαν downloads, δεν υπήρχαν τίποτα. Οπότε. Από στόμα σε στόμα, το Plan 9 from Outer Space γιγαντώνει αυτό το τον τίτλο και πλέον τον αποκτά ως παράσιμο ανεξάρτητα με το αν ισχύει ή όχι. Και όταν φτάνει πλέον η εποχή που μπορείς να τη δεις την ταινία, ο κόσμος που την καταναλώνει δεν μπαίνει καν στη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού της ή της εκ νέου κριτικής της. Λέει, αυτό το τίτλο έχει, έτσι θα τη δω. Και συν ναι. σύντι όχι μόνο αυτό που λες ότι ε, θεωρείται χειρότερη ταινία απλά επειδή δεν μπορούσε ο κόσμος να τη δει τότε. <κυκλή> δεν είχε πρόσβαση και σε χειρότερε από αυτήν. Μπράβο. μπράβο ώστε να έχει ένα μέτρο σύγκριση ρε παιδί μου του. Ενώ τώρα μπορείτε να, και... να βρείτε πολύ πιο κάποια ασθενή και... στο YouTube. Ακόμα και τώρα όμως το πρόβλημα που υπάρχει με ένα τέτοιο τίτλο, ο οποίο είναι ο τίτλος «Η χειρότερη ταινία όλων των εποχών» είναι «Larger than life». Ωραία. Δηλαδή είναι ένας τίτλος ο οποίος ξεπερνάει την ίδια την ταινία. Γιατί είναι ένας τόσο βαρύγδουπος τίτλος που δεν μπαίνει στη διαδικασία εύκολα να πεις «Εγώ δεν συμφωνώ». Γιατί λέει για να την έχουν πει έτσι. Τα ξέρουν οι Ναι. Δεν γίνεται. Mm -hmm. Βέβαια, σε μια εποχή που υπάρχουν κάτι σαρκνέντο και κάτι μπερντέμικ είναι αστείο να συζητάμε ακόμα για το Plan 9 ω τη χειρότερη ταινία όλων των εποχών. Να. Αλλά πολύ περισσότερο, και γι' αυτό ερχόμαστε τώρα στη συζήτηση, τη χιλιοεπομένη συζήτηση που έχουμε κάνει εδώ πέρα για το πόσο παρεξηγημένο είναι ο όρο Καλτ στην Ελλάδα. Ε, η η ελληπή γνώση γύρω από ε, τι λεγόμενε Καλτ ταινίε, επειδή ακριβώ στην Ελλάδα είναι τόσο παρεξηγημένος ο όρο που δεν, δεν μπαίνει ο περισσότερο κόσμο. Κάνει την διαδικασία να την ερμηνεύσει και να πει, Α, ναι, είναι cult». Δεν έχουν ιδέα του τι, ποιο ήταν το ποιοτικό επίπεδο των ταινιών των B-movies τη εποχή. Δηλαδή, το B-movie όπω το ξέρουμε σήμερα δεν είναι το ίδιο με το B-movie στα 50s. Όχι. Δηλαδή... Ε, ναι, τότε πρώτα απ' όλα ήταν ακόμα σχετικά πρώιμα χρόνια για την τεχνολογία. Ε, δηλαδή, ε, εν, εννοώ τη εποχή. Ε, τα σκηνικά, τα ακουστικά, όλα αυτά δε, δε, δεν υπήρχαν τα στάνταρτα τα οποία ξέρουμε. Δηλαδή, σήμερα... αν έχει δει κάποιο το Attack of the Crab Monster, ας, ας πούμε, που είναι η ίδια εποχή ναι. με το Plan 9, είναι το ίδιο. Τα παραγωγικά στάνταρτα δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, ε, ναι Οι κλασικέ ταινίες όπω το. πώς είναι το. Creature from, a, from the Blue Lagoon. Ναι, βεβαίω. Το, το I was a teenage werewolf. Δηλαδή. Χέσαι με! Υπήρχαν και ταινίε. Εδώ απλά. Να πούμε ότι αυτή η ταινία, το Plan 9, δεν είναι η χειρότερη, αλλά είναι από τι πιο φαν, Δηλαδή, τα Λε λάθη ρε. που γίνονται εδώ έχουν πλάκα. Είναι η ίδια κουβέντα που είχαμε αν ήσασταν στο Midnight Express όταν παρουσιάσαμε το, ε, το Samurai, Samurai Cop. Όπου γίνονται λάθη τα οποία είναι αστεία χωρί να το θέλουν, το οποίο είναι σπάνιο, είναι λαχείο άμα σου πετύχει. Ε, αυτό το έχουμε εδώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η χειρότερη ταινία. Και είναι μια φαν ναι. Περνάμε και, ωραία. Και είναι, και είναι και μια συνταγή η οποία πλέον δεν θα επαναληφθεί ποτέ γιατί πλέον λόγω της παντοδυναμίας των social media και της, της άμεση κριτικής που παρέχουν... Ε, το... Δεν δε δε περνάνε τις ταινίε, δεν φτιάχνονται. Δεν φτιάχνουν, δε δε φτιάχνουν γιατί... Πριν. Όχι να σου πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω ότι τρώνε άκυρο. Ε, είναι τα πάντα εκατομμύρια φορές περισσότερο πιο self-aware. Δεν Α, υπάρχει πλέον πας. το περιθώριο του φτιάχνω μια ταινία χωρί να έχω εικόνα του τι συμβαίνει. Δηλαδή... Ναι, αλλά τι, αυτό ο ρόλο έχει αντικατασταθεί από τα μέσα τύπου YouTube και TikTok. Εκεί γίνονται καινούργια πράγματα μικρά ε, τα οποία έχουν διαφορετικέ οπτικέ. Εκεί η επανάσταση αν το σκ... ναι, από αυτή την άποψη. Ναι, αλλά και πάλι υπάρχει ένα level of self-awareness που δεν υπήρχε σε καμία άλλη εποχή των media. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει ξανά. Εποχή Που μπορεί να παράξει. Πιστεύει ότι δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι θα το βαρεθούμε αυτό που συμβαίνει τώρα και θα... γιατί αυτά είναι σε κύκλου που Δεν ξέρω. Ότι θα παράξει τι. Συνθήκε παραγωγή ταινιών όπω το Plan 9 ή το Samurai Copy, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο τελευταίο για μένα. Οι τελευταίε ταινίε που είδαμε που ήταν τέτοιε ήταν τον Birdemic Το Σαρκνέτο δεν είναι τέτοιο. Το Σαρκνέτο είναι σου fully self aware. Νίλ Μπριν. Ο Νίλ Εκείνη η διαφορά ότι σε περιπτώσει όπω του Νίλ ή του. Έλα του The του. Ε, 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 του YZO. Ε, ναι. Μιλάμε για άτομα τα οποία They're not all there. Δηλαδή the, lights, the, the stairs don't go all the way up to the attic, να το θέσουμε έτσι. Εντάξει, και ο Ed Wood δεν ήταν και. Ναι, αλλά αυτό να σου πω ότι μιλάμε για πιο σύγχρονου παραγωγού ταινιών. Ότι οι, οι τελευταίοι, α πούμε, σύγχρονη εντό εισαγωγικών παραγωγή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πλήρη συνέστηση τη πραγματικότητα γύρω του. Και το στενάχωρο είναι ότι ακόμα και ο Tommy YZO, ο οποίο είναι ξεκάθαρο motherfucking weirdo on a nuclear scale πλέον, ναι ναι. πλέον είναι πολύ self-aware. Ναι, ναι, γιατί... Αν παρακολουθεί καλή στα social media. Ναι, το αρμέγει τώρα. Ναι, ξέρει, ναι. τι είναι πλέον. Ο Νίλ Μπριν όμω. Καλά, ο Νίλ Μπριν είναι. Space Cadet. True Blue, Baby, I love you, που η βεβαίω. <laughs> <laughs> ε, δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο να σύγχρονο. Σύγχρος... να αγαπάμε πιο πολύ. Καλά, ναι. Για μένα είναι, πιο, Space Cadet από τον, από ναι 100%. Ναι, Πόσο μάλλον να σκεφτήσω ότι η ζωή του είναι αρχιτέκτονα. Mm. Δηλαδή είμαι αρχιτέκτονα, αλλά ξέρει. Ο, και... ο Μπριν είναι ακόμα στο διάστημα. Το Ed Wood yeah. δεν τον βάζει στην ίδια συνομοταξία. Ναι. Yeah. Αλλά ο Ed Wood λόγω τη εποχή του. Ε... Mm. Ναι, έπλεξε με την πίσνα, Ήταν πιο μέσα στην πίστη. <Τι> Γιατί ήταν και στο σωστό μέρο. Ο, ο Ed Wood νομίζω. Ήταν περιθωριακό. Ο Ed Wood νομίζω so ο, ο, ότι σε αντίθεση με τον Μπριν και τον Γουαϊζό, που έχουν άλλε σκοπιμότητε για, για την παραγωγή των ταινιών του. Ο Brin ρε παιδί μου. Ε, είναι ξεκάθαρα μεγαλομανή. Ε, 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 ξε, είναι ξεκάθαρα ναρκισιστής μεγαλομανή. Γιατί, ομύριο. επειδή παίζει πάντα τον Χριστό. Ναι. Ο <laughs> Βουαϊζό, <laughs> ο Γουαϊζό <laughs> το ίδιο. Ο Ed Wood δεν είχε αυτή τη μεγαλομανία στι ταινίε του. Όχι. Ήταν πολύ Σωστό. πιο ρομαντικό. Και ω σκηνοθέτη. Και ρε σκηνοθέτη. Ποιος... είχε αγνή καύλα, πώ να σου πω. Ε, αυτή τη στιγμή, εδώ που τα λέμε, από το 50 μέχρι το σήμερα, ο ατομικισμό έχει Γιγαντωθεί σε όλο τον πλανήτη, σε, ό, σε όλη τη δυτική κουλτούρα, μάλλον. Ναι, Αυτό εξηγεί και το Δεν ότι νομίζω ήταν ότι ήταν τόσο weirdo. Από το... αυτά που έχω διαβάσει, τουλάχιστον ο Ed Woods. Όχι, όχι, τον... όχι. Ούτε και εγώ πιστεύω ότι ήταν τόσο weirdo. Ήταν ήτανε λίγο ε, mover and shaker και hustler, με την καλή έννοια, γιατί υπάρχει καλή έννοια γι' αυτό. Ήταν πολύ πιο ρομαντικός από, αυτού, από τους δύο. Προαναφερθέντε. Mm -hmm. ε, και αυτό φαίνεται σε όλε τι ταινίε. Δηλαδή, σε, δε, δεν υπάρχει ταινία του Έντγουτ που να τη δει και να μπορεί να, να πει, οκ okay, δεν είναι η καλύτερη ταινία που έχω δει, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την κάβλα. Το ναι, ναι, εντάξει, δηλαδή. είναι αλήθεια αυτό. Και επίση ήταν και στο περιθώριο τη business. Ήταν όμω την business. ναι. ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. είναι outsider. Και, είναι από το πουθενά. Και, όχι, θέλω να star. Είχε δημιουργήσει είχε, δηλαδή και, ναι. μέσω των ταινιών του ρε παιδί μου και ένα δικό του σύμπαν. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ρε Με του ίδιου το βέβαια είτε το έκανε από ανάγκη. Είτε όχι, δημιούργησε ένα σύμπαν ότι έχει, έχουμε δει, α πούμε, τον ε, αστυνόμο Κέλτον. Πώ λέγεται. Ε, τον. Ε, το, ε, το, ε, το Γιόνσον, έτσι? Όχι, όχι. Ένα που παίζει σε όλε τι ταινίε. Α, ναι ναι, 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 ναι. Ο, ναι, ο, ο πιο πιτσέρχο. Ναι, ναι, ναι. Ο Officer Kelton. Κάπω έτσι λέγεται. Ο οποίο παίζει σε τρει συνεχόμενε ταινίε του. Και κάνει <laughs> το, τον ίδιο ρόλο. Δηλαδή είναι πολύ έχει. Πώ το λένε. Cinematic ε? Universe. Ναι. ναι. Να, να πούμε. το Ο WCU. Wood Cinematic Μπορεί και άθελά του. <laughs> Μπορεί και άθελά <laughs> του. <laughs> γιατί <laughs> δεν είχε άλλα μέσα. <laughs> ότι ναι. το Plan 9 ε, έχει γίνει γνωστό για διάφορα στοιχεία τη ταινία. Δηλαδή πέρα από το, από το πρωταγωνιστικό. Ε, εδώ πάνω να πέσει ο άλλο υπέροχο. Εντάξει, έχει πολλά. Στο πρωταγωνιστικό universe του, του Ed Wood, εδώ έχουμε διάφορε ανορθογραφίε. Δηλαδή, έχουμε ε, τον σπουδαίο κύριο Γιόνσον, Τόρ Γιόνσον, ο οποίο προσπαθεί να, να, δώσει ερμηνεία εδώ. Ερμηνεία ζωή. Δεν μου φάνηκε. παιδιά, όταν Έλεγα, αυτό ο άνθρωπο δεν μιλάει. Δεν το θυμόμουν είναι αλήθεια. Είχα πάρα πολλά χρόνια εδώ, και περίμενα. Πάλα πολλά. Πάλα πολλά. πολλά. Είναι όντω η φωνή του. Ναι, ναι. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενε. Ναι, γιατί λέει. έλεγε ότι ο ίδιο αρνούταν να μιλήσει. Mm. Γιατί ήταν, είχε μια πολύ βαριά έτσι, νορβηγική, σκανδιναβική προφορά. Ακούγοντά τον, μάλλον δίκιο είχε. <laughs> θα, πω, ε, 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 θα έλεγε κάποιο κακοπροαίρετο, όχι εγώ. <laughs> ναι. Ναι. Ήταν όμω και τραγικό. Δηλαδή, ο... Όχι. Mm. Ο, 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 Πώ mm. λέγεται, ο mm. κομμουνίντζα είναι. Α, καλά, ναι εντάξει, οκ. Κάνε τον τον άνθρωπο, γιατί ε, ε, δεν σύνος, αλλά... ε, Εδώ θα διαφωνήσω. Είσαι ο παντό κομμουνίντζα. Με στη ερμηνεία. Με στη ερμηνεία. Στο. Ναι. Πώ το. Ράσιαν, όχι. Ράσιαν Ινβέ, όχι, πώ το λέγανε. Ράσιαν Νίντζα. Ράσιαν Νίντζα, σου λένε κάτι τέτοιο. Ο Κομούνιτζα, ω προ τα λοιπόν, σταλινιτζάκια. Μπράβο, τα σταλινιτζάκια. Εδώ λοιπόν έχουμε διάφορα στοιχεία τα οποία ας πούμε ξεχωρίζουν σε σχέση με άλλε ταινίε του Ed Wood. Έχουμε ε, Έχουμε ίσω το χειρότερο μοντάζ από τι ταινίε του Ed Wood, θα εγώ. Δηλαδή έχει, πολλά έτσι πολλέ ανορθογραφίε μονταζιακέ που χτυπάνε άσχημα. Δηλαδή. Αυτό δηλαδή. έχει να κάνει ότι yeah. χώνει και πολλά άσχετα πλάνα. Ναι, δηλαδή το transition από μέρα νύχτα ενώ είναι η ίδια σκηνή. Κυρίω γιατί είχε διάφορε σκηνέ του Μπέλα Λουγκόζη. Μα Να κοιτά τη δουλειά σου. Δεν Ναι, όχι, μαζί σου. Μαζί σου. Έχει δίκιο, δίκιο, Διαφορετικό aspect ratio. Λοιπόν, και... να, 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 τα βάλουμε <laughs> λίγο σε ένα. Σε, ένα, σε <laughs> ναι, ναι, ναι. υπάρχουν λοιπόν τα εξή πράγματα που τα κολλάει ναι. ο Ed ναι. Πρώτον, έχει γυρίσει κάποιε σκηνέ πριν φύγει ο Μπέλα Λουγκόζη. που δεν είναι για αυτή την ταινία. Όχι. Είναι απλά στοκ που έχει από τον Μπέλα Λουγκόζη. Πήγε και τον γύρισε στο σπίτι του. Ναι. Όπω διά, διάσημα έμεινε και στην ταινία του. Ε, του, το, του Μπέρτον. Ό, όπου έκανε σχεδόν ένα προ ένα αυτέ τι κοινέ ναι, ναι, ναι. τιμή. Το σπίτι εδώ είναι το ακόμα. Να Συγγνώμη. Ναι. Αλήθεια, ε. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Βοη, Δεύτερον, βοηθή, βοηθάμε όλοι όπω βλέπει. Ναι, έχει ναι, ναι. Μα ήταν μια οικογένεια. Δε, Δεύτερον, έχουμε τα κλασικά στο στοκατζίδικα πλάνα που πάντα χρησιμοποιεί ο Ντ για ό,τι βρει. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και από πόλει και από στρατά και από έτσι και από άλλο Βόλες πυροβολικού εδώ. Βολές πυροβολικού. Δεν νομίζω ότι τα είναι του ναι. Και δεύτερον, έχουμε τα πλάνα που γυρίστηκαν για την ταινία. Και τρίτον, έχουμε και τα πλάνα που γυρίστηκαν ψιλοκατόπιν εορτή για να καταφέρει να κουμπώσει τον Μπέλα Λουγκόζη πάνω. Ναι. Γιατί η ταινία ξεκινάει ω επιστημονική φαντασία. Και καταλήγει ένα υβριδικό τρόμου φάνταση ας πούμε, με ζόμπι. Gothic. Για να μπει και ο Λουγκόζη στη μέση. Ναι, Χρησιμοποιώντα βέβαια έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ξεκάθαρα όχι ο Λουγκόζη. Δεν γίνεται να μοιάζει λιγότερο <laughs> με τον Λουγκόζη άνθρωπο. Και <laughs> α ναι, ναι, φαίνεται ναι. μόνο το μέτωπο. Και α φαίνεται και πραγματικά λες, μόνο. Δεν τελείω άλλα μαλλιά. Άλλο ύψο. <laughs> <laughs> <Άλλο, laughs> ναι, ναι, ναι. Είναι όλο λάθο. Μεγάλη ερμηνεία πάντω. Ναι, ναι, ναι. Σπουδαία ερμηνεία. Εμένα τα αγαπημένα μου είναι μια-δύο σκηνέ όπου τη ακόμη ακόμα περισσότερο τη φάτσα του από ό,τι συνήθω. Που ίσα ίσα που βλέπει, ας πούμε, και περπατάει λίγο στα τυφλά. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει πιο ψηλά η κάπα, πιο ψηλά η κάπα. Εντάξει, πιο κλασική σκηνή που μπαίνει μέσα στο δωμάτιο τη συζύγου. της φαντάρου. Του το αεροπόρου. Ναι, στο, αεροπόρου, συγγνώμη. Πολλά τρέντ. Όλοι αυτοί οι τρέντ. Στο πιο αργό chase, movie chase όλων των εποχών. Κυρίω γιατί. Μετά τα βολή! Κυρίως <laughs> γιατί μετά οι σκηνέ με τον Λουγκόζι τον δείχνουν να κινείται κανονικά. Λες και να ναι, 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 ναι. σηκώνει που γυρνάει. Δεν <laughs> είναι ναι, ναι. κανονικά, Στηνόπερα, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, να πάμε όμω να μιλήσουμε λίγο για την υπόθεση. Γιατί είναι λίγο convoluted. Λίγο. λίγο. Mm -hmm. λίγο. Για να δούμε. Λοιπόν. λοιπόν θα, το, θα, το βάλω, θα, θα το βγάλω από τη σειρά. Από τη σεναριακή σειρά και θα προσπαθήσω να το βάλω σε μια σειρά λογική. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι εξωγήινοι. Καλή τύχη. Ωραία, υπάρχουν κάποιοι εξωγίνοι. Οι οποίοι έχουν προσπαθήσει επί σειρά ετών, δεκαετιών, εκατοντάδων ετών δεν γίνεται ξεκάθαρο, να επικοινωνήσουν με τον πλανήτη γη. Ωραία? Ωραία. Έχουν όμως αντιμετωπίσει την ε, σταθερά αδιάφορη στάση της κυρίως αμερικάνικης κυβέρνησης γιατί όλοι εκεί πηγαίνουν προφανώς mm -hmm. που θα πάνε οι εξωγήινοι στην Ελλάδα ή στο Βελγίο. Mm -hmm. ε, καλύτερες επιλογές και δύο. <laughs> Οι αρνούνται οι αμερικάνικες κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις του κόσμου θα πω εγώ έστω mm. να αναγνωρίσουν τι προσπάθειε τις προσπάθειες επικοινωνίας των εξωγήινων με αποτέλεσμα οι εξωγήινοι να οδηγηθούν σε μια έσχατη λύση yeah. για να επικοινωνήσουν that makes sense somehow ε, νεκρούς και χρησιμοποιώντας στρατιές νεκρών για να καταλάβουν τη γη θέλοντας να σταματήσουν την ανθρωπότητα από το να καταστρέψει το σύμπαν με τα εκρηκτικά τη. Καταστρέφοντά την. Ναι. 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 Γιατί Fight fire with fire, Πολύ περίεργο. <laughs> πολύ περίεργο. <laughs> τι ακριβώ ήταν τα πρώτα 8 πλάνα που το πιάσαμε. Ναι. ναι. Γιατί είμαστε το, στο, το, τώρα πλέον το στο ένα, στο, ένα, στο, ένα. στο ένα το πλάνο, ένα το εξού και Plan 9 from Outer Space, ναι. το οποίο ήταν ο δεύτερο τίτλο τη ταινία. Ε, ο πρώτο τίτλο τη ταινία ήταν Grave robbers from Outer Space, που αναγκάστηκε να Ωραίο. αλλάξει. Ωραίο. και κόμμα των Misfits. Ναι, Βεβαίω και αναγκάστηκε να αλλάξει τον τίτλο γιατί κάποιοι από του ε, fund φάντερ τη ε, ταινία ήταν ε, εκκλησιαστικών κύκλων. Οι, ναι. Οι, οι κατα, οι κυρίως φαν, ναι, ναι, ναι. Και σου λέει. Οι οποίοι παίζουν του Grave Diggers. Ναι, στην ε, στη σωστά. Πώ θα τιμή μία, και δόξα μία... να είσαι φαντ ναι. του Plan 9. Ε, ναι. Το Plan 9 και το Evil Dead, έτσι. Ναι. Να τα λέμε ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ε, μόνο που σε αυτή την περίπτωση ο, ο Ρέιμι του ε, ξεγέλασε πλήρω μέχρι και το τέλο του είχε πείσει ότι κάνουν μια θρησκευτική ταινία. Μαλάκα, mm. τι πάθανε αυτή την είδα. <laughs> Μαλάκα, σκεφτείτε λίγο. Κατά ότι... μία έννοια είναι. Ναι, 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 όχι, ναι, είναι. Είναι θρησκευτική, αλλά δεν, δεν είπαμε για ποια θρησκεία. Είναι κθούλου <laughs> reference, ρε παιδί μου, το Evil Dead, ξεκάθαρα. <laughs> Έχει μια κθουλιά μέσα έτσι. Σιπε... <laughs> το δοξάζει το μεγάλο παλιό. <laughs> ναι, ναι, δεν του χάλασε με τα οποία τα λεφτά του και τα χρησιμοποίησαν δεν ξέρω, για να βαφτίσουν. Για να γαμίσουν παιδάκια, <σομίως> δεν ξέρω. Για ναι. να ε. κάνουν γλυκό ε, παιδάκια. ενώ... <σομίως> κάποιοι. Παϊδάκια εννοούσε. Ναι, σίγουρα, σίγουρα όχι κάποιοι άνθρωποι τη Εκκλησία <σομίως> που δεν τα κάνουν αυτά οι άνθρωποι τη Εκκλησία. Ναι. Ναι, ο, ωραία, κοκόνε με τα παϊδάκια και τώρα. Ναι, ε, λίγο πασχαλιάτικε ενδεχομένω. Λοιπόν, ε, οι, οι λοιπόν αποφασίζουν να ενεργοποιήσουν <σομίως> το <σομίως> πλάνο που αφορά την εκρανάσταση των πτωμάτων, α πούμε, δεν βλέπουμε ποτέ κάποια στρατιά γιατί το κάνουν αρκετά μαζεμένα, αρκετά οικονομικά. Ναι. Κυρίω επειδή δεν υπάρχει cast, δεν υπάρχουν αρκετά. Α πούμε άτομα. ότι οι εξωγένειοι δεν φοράνε κάποιο είδου make-up, είναι απλά πιο κάμπι γκλαμ άνθρωποι. Ναι, ναι. Ε, ναι, γιατί απορρίφθηκε το make-up του ανθρώπου που είχε προσλάβει ο Ed Wood. Mm -hmm. Ο οποίο mm -hmm. λέει να βάλουμε κάτι προσθετικό. Φαντάσου ναι. για να, να το βάλουμε... απορρίψει ο Ed Wood πώ θα ήταν. Και... Ο... Δεν θυμάμαι όμως. το όνομά του. Γιώργος. Ζήτησε ο Γιώργο, που <σχελίδι> ήταν υπεύθυνο για το make-up και απορριφθήκαν όλε οι προτάσει του. Μ' αρέσει που το πήρε ο Στέλιο, χωρί να το σκεφτεί ο Γιώργο. που λε, ζήτησε να βγει το όνομά του από την ταινία. Ότι δεν είναι αυτό δουλειά μου. Εντάξει, δικαίω. Δηλαδή σε παίρνει για μια δουλειά, σου λένε άντε γαμί σου. Τι θα πει, κρατήστε με στην ταινία να φαίνονται που πιτζάμε. Ναι, δεν είναι δικό μου make αυτό, απλά έχει μάσκαρα. <laughs> ναι, δηλαδή <laughs> έχει, παίζει πολύ, ουσιαστικά οι εξωγήινοι φοράνε ένα ακραίο high-end lounge gear. Ναι, ναι Περί ναι, αυτού ναι. πρόκειται. Ναι. Τι, τι φοράνε, την πιτζάμα, τη λαμέ. Ναι, 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 όχι είναι, είναι τύπου high society λαμέ πιτζάμα. Ναι, ναι, ναι. Ε, εάν δεις ποιος ηθοποιός έκανε και τον ε, ρούλερ τους. Βεβαίως. Ο Μπρέκιν Ριτς. Ναι, ναι. Ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν self-identified ως γυναίκα. Ναι. Mm -hmm. Δηλαδή ήταν cross-dresser κανονικά, ήταν drag queen mm -hmm. και ήταν και ο μόνος με μεγάλη τότε εμπειρία ο στοπιός. Γιατί έπαιζε σε... Αυτό δεν τον σταματάει από το να διαβάζει το, το, σενάριο από το γραφείο του, έτσι, σε κάποιες σκηνές. Ναι, κοινές. έπαιζε σε μπουρλές και έπαιζε... Ναι. Ήτανε, ήταν, ιδιαίτερος, ιδιαίτερο, ήταν ένας πλ, πλου... ευ... 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 socialite. Ναι, Έπαιδε, ναι, ναι, ναι. Που... Ε, έδωσε και το, μια παρένθεση, έδωσε και την αυτοβιογραφία, τη βιογραφία του στον Γκορ Βιντάλ mm -hmm. και αυτός αντί να γράψει την βιογραφία του για την ο Γκορ Βιντάλ έκανε μια ταινία, το Μάιρα να Μπρέκινριτς ναι, 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 ναι. που χρησιμοποίησε το επώνυμο, τον ξεφτύλισε λίγο τον άνθρωπο αλλά ναι. Ε, έχουμε τεράστιου τεράστιους χαρακτήρες αυτή τη ταινία. Ναι. Είναι όλοι ας πούμε περιφερειακοί τη ε, της αλφαλίστας που ποτέ δεν φτάσαν ακριβώς στην αλφαλίστα στο Hollywood. Αλήθεια είναι αυτό. πολύ ωραίες ιστορίες τις οποίες θα, τα... Βεβαίω, θα τιμήσει. Θα αναλύσουμε μετά. Banana. Αφού συνεχίσουμε την ιστορία, λοιπόν. Πού μείναμε, Μείναμε στο ότι. Δεν ήταν πολύ εξωγήνια. Στο ότι. Ναι, Είναι πιλωτικό το σχέδιο νεκρανάσταση. Έτσι. αναστένουν ουσιαστικά την γυναίκα του Μπέλα Λουγκόζη, την οποία την ανασαρκώνει η Βαμπάιρα. Μεγάλο Ζεύγο. Βεβαίω. Τον ίδιο τον Μπέλα Λουγκόζη και τον Τόν Γιόνσον, όταν γιονσον οταν τον Ποιο τον σκοτώνει τον Ριόνσον, Η Βαμπή Και οι βαμπύρε. Στην αρχή όταν του, έρχεται να ερευνήσει. Του την πέφτει από τι δύο πλευρέ. Έτσι Στο λοιπόν. Στον μικρότερο νεκροταφείο του κόσμου. Με σπέκτρο μη Ναι, με μια τεράστια στρατιά <laughs> τριών ζόμπι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Μια τρομακτικά <laughs> πολύ <άριθμη> στρατιά <laughs> των τριών ζόμπι. <laughs> ε, Μιλιούνια. Ναι, τα οποία όμω γενικότερα δεν είναι highly mobile, δηλαδή μένουν σε ένα όπως είπε ο Αχιλιάς, στο μικρότερο νοκροταφείο του κόσμου, το ναι. οποίο είναι δεν είναι μεγαλύτερο από το υπόγειο εδώ της Αγίας Ζώνης, ναι, οριακά. Ναι. Με τις μικρότερες ταφόπετρες του κόσμου. Ο Ακριβώς. Με οι οποίες είναι ξεκάθαρα από, Αφολέψη. από, γρανι... Α. Από, <laughs> γρανίτα, <laughs> είναι, από Από γρανίτα. από ναι, <laughs> γρανίτα, ναι, <laughs> από γρανίτα, από γκρίλο. <laughs> από σπρόξε γλύψε το περίφημο. <laughs> έτσι να τα λέμε καλύπο. αυτά. Καλύπω. Ναι. ναι, το καλύπω. Ε, και όπως ήταν και το διαφημιστικό σποτάκι του γκρίλο, κάνω έτσι Γκρίλο, κάνω έτσι. Γκρίλο. Δεν και δεν το αυτό λίγο παραπάνω. Και... Και, η... και, η απόλαυση ανεβαίνει. Όλο λάθο. Θέλει. <σχ> λίγο, λίγο μυαλό. <σχ> ναι, δηλαδή πραγματικά. Τι <σχ> το κάνει και Βέβαια, εκείνη την περίοδο μιλάμε για την περίοδο που η El Greco, η εταιρεία παιχνιδιών, θεωρούσε σωστό στο τέλο κάθε διαφήμιση προϊόντος που έβγαζε στην αγορά να δείχνει ένα παιδάκι το οποίο φτιάχνει με τουβλάκια που έχουν μπροστά γράμματα το σήμα τη Αλγκρέκο και έρχεται ένα τεράστιο χέρι από πάνω και του καπακώνει το κεφάλι. <laughs> και το, το, παιδάκι κοιτάει προ τα πάνω και λε. το Του Ed Wood. δηλαδή, όλο λάθο. τους Του δίνει την κάλυψη για να Η Ελ Γκρέκο, άδοξο τέλο βρήκε η Ελ Γκρέκο όταν κάηκε το εργοστάσιο τη μετά από. Με του πίνακε. <laughs> Διάφορε τέλο πάντων. Περίεργες υποθέσει oh. από πίσω, δεν ξέρω, αν exactly. δεν, όχι, <laughs> δεν, το πιστεύω ότι έχετε περίεργε υποθέσει. Όλα καλά, όλα ωραία. Δεν εμπλέκε το κλαουδάτο στην υπόθεση. όχι, όχι. <laughs> όλα είναι ψέματα. Ε, ναι, λοιπόν, και εν τέλει, αντί να εστιάσει η ταινία στο. Σχετικά, έχουν καλά intentions οι εξωγήινοι. Υπό την έννοια πια ότι φοβούνται ότι ε, η πορεία της ανθρωπότητας όσο έχει να κάνει με τα κριτικά, γιατί σύμφωνα με, την, με, την, με, το, το πώ εκφράζουν την πορεία τη ανθρωπότητα εξωγήινη, και, και εκεί είχα, αρρωστήσει εγώ προσωπικά, είναι ότι ξεκινήσατε από το βεγγαλικό και λε. Ε, The firecracker, ναι. Ναι, λε. Ρε μεγάλε. Ε, πώ το έχει δει έτσι, Δηλαδή. Δεν να... Δηλαδή, τι να μην έχουμε βεγγαλικά. Ναι, και με, μετά πήγατε στην χειροβομβίδα, με μετά πήγατε στην ατομική βόμβα, μετά στη βόμβα υδρογόνου και θα φτάσετε, λέει, σε μια βόμβα η οποία ουσιαστικά θα, ε, θα οδηγεί θα σε έκρηξη τα μόρια των ηλιαχτίδων ναι. Και ναι, άρα ναι. θα καταστρέψει το σύμπαν. Μου άρεσε η επιστημονική τα αυτή, έχεις, ναι, ναι. ναι, Ρε παιδί μου, εκεί ήταν sci-fi όμω. Εκεί ήταν full sci-fi. Εντάξει, είναι και μια δεκαετία έτσι, που αυτό ότι οι, οι, έρχονται εξωγήινοι και ανησυχούν για τη γη. μέχρι, μέχρι τότε Όλε τι ιστορίε και του Wells, War of the Walls, κτλ. Έρχονται δηλαδή, εδώ να μα πείσουν. Ναι. Αλλά αυτό είναι μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει, έχει πέσει βόμβα. Έχουμε Φωστά. δει τι μπορεί να κάνει. Και έχουμε πάρα πολλά ε, ταινίε και τα βιβλία που αρχίζουν και λένε ότι τελικά έξω γίνει ε, ίσως να μην δεν είναι... Δεν είναι και το χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Ναι, είναι. δεν είναι και το είναι. χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί. Βλέπετε το The Day The, day, the Earth Stood Steel. Σωστά. Ναι. Που έρχονται ως overlords. Ναι. Ο Κλάτου. Χορ, ο δεν θα ο κάνουμε. Μπράβο. Ναι, ναι θα, θα κάνουμε. λέμε για τον Κλαουδάτου. Ναι, ναι, θα θα κάνουμε. Είναι, πλέον <laughs> πλέον. Κλάτου, <laughs> να πούμε ότι σε... ήταν και ένα reference στο Star Wars. Ο Κλάτου, ένα reference στο The Day the Earth Stood Steel, ήταν ένας από τους εξωγήινους. Mm. Είχε το όνομα Κλάτου, μια mm σαφής αναφορά. Με δύο αλφα και αυτούς. Ναι. 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 Το, αυτό το The Day the Earth the και το Childhood End του Clark. Yeah. Το οποίο και εκεί έρχονται εξωγήινοι και απλά κατσικώνονται εδώ και λέει Εμεί είμαστε overlords και τώρα yeah. θα φτιάξουμε μια οτοπία για εσά. Δεν θέλω να κάνω spoilers ούτε εδώ. Mm -hmm. Γιατί mm -hmm. γίνεται πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το διαβάστε. Mm -hmm. mm -hmm. ε, να πούμε ότι η βόμβα την, την οποία φοβούνται οι εξωγήινοι είναι η περίφημη ε, βόμβα ε, με ένα υλικό το οποίο λέγεται Solaronite. Mm -hmm. Έτσι. Δεν σε χάλασε για όνομα μπάντα. Σολάρο Νάιτ. Δε Σολάρο Νάιτ. Ωραίο. <laughs> ωραίο. <laughs> Καλά, ναι. Αναγκαστικά όμω σε πάει λίγο μπούσλα στη μουσική πρέπει να φτιάξει μετά. Ήταν Αλλη... Λαλή... το δίσκο. Α, όχι. Σολάρο Νάιτ. Θα, θα, θα πρέπει okay. να σολάρει μετά. Κατάλαβε. Ναι, ναι, μην, μην, μην ακουστήσαν. Όχι, μην ακουστήσαν κακό λογοπαίγνιο ή <laughs> το όνομα τη μπάντα. Δεν έχουμε <laughs> πιατίνη <laughs> στην κονσόλα. Δεν έχουμε πιατίνη στην κονσόλα μου. Ναι, είναι. Πρέπει να βάλουμε ένα πιατίνη, ένα τερατέ, τερατέ. Ναι, ναι, ναι. Thank you, I'll be here a week. Ναι, φοβούνται λοιπόν την ανακάλυψη της βόμβας σολαρινητίου mm -hmm. από την ανθρωπότητα, την οποία εξωγήνου έχουν ανακαλύψει αιώνε πριν. Ναι. Αλλά επειδή μας τη ηλίθοι, σύμφωνα με του εξωγήνου, θα τη χρησιμοποιήσουμε και θα καταστρέψουμε το σύμπαν. Yeah. Stupid, 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 που λέει σε εκείνη τη σκηνή. Και εκεί η ηθοποιό από πίσω παίζει την εξωγήνου, την Τάνα, γελάει. Ναι, τι να κάνει. <laughs> δεν ξέρω αν το έχετε δει. <laughs> δηλαδή, φαίνεται ξεκάθαρο <laughs> ότι <laughs> δηλαδή δεν μπορεί, <laughs> δεν μπορεί, <laughs> δεν μπορεί <laughs> να κρατηθεί. <laughs> τι <laughs> να κάνει η Χριστιανή. <laughs> λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι ενώ εξωγήνως, και ο εξωγήινο έχει κάνει το means well του. Δεν θα καταδικάσουμε το σύμπαν βρεμαλάκι επειδή εσύ δεν καταλαβαίνετε χριστό, α πούμε. <laughs> ναι. Άντ αυτού, τη τρώει κιόλα. Ε, <laughs> ναι. ε, Αναστέλει νεκρού. Εντάξει, <laughs> τρει ανέσαι. Ε, έτσι ήρθε να βοηθήσει. <laughs> ναι, γιατί τόσο καιρό προσπαθούμε να σα παίρνουμε τηλέφωνο. Και μα έκατε στη... Δηλαδή στον απάντητη. Μόνο αυτοί οι τρει είναι νεκροί. Γιατί βλέπουμε ότι πετάνε πάνω από όλου σαν τη Νέα Υόρκη. Ναι, αλλά βλέπει ότι για την ώρα οι άνθρωποι σου λένε Ήρθαμε ah, να είναι δούμε... warning. Ναι, ναι. αν βλέπει ναι. δουλεύει το μοντέλο, γιατί ε, έχουμε έρθει εμείς να το δοκιμάσουμε. θα το δοκιμάσουμε το εδώ. Και Αυτό και γιατί, ε, είναι πολύ περίεργο ότι γίνεται η ανάσταση των νεκρών και μετά πηγαίνει στον ρούλερ και λέει Εγώ λέω να χρησιμοποιήσουμε το Plan 9. Ναι. Και λες, ε, το έχετε ήδη κάνει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι πιλωτικό ακόμα. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι εγώ του δίνω πολλά δίκαια, Γιατί σου λέει, αν δεν μου απαντά στα τηλέφωνα, αν δεν σου ανασταίνω νεκρού και έχω κάνει πειραματισμού, Οχτ... αν και με τι τρώω κιόλα. Οχτώ πλάνα μα έχετε ναι. ρίξει άκυρο. Ναι. ναι. Mm -hmm. Και μετά έρχεται. Έχ... Εσύ τι θα κάνει θέση του δηλαδή. Έχει και το μαντράχαλο, το μαμούχαλο με το, με το σακάκι του μακαρίτη και τη βάτα τη. <ΣΣΣ> τον ε... το το... τον πιλότο. Με... Ναι. Τον αεροπόρο. Τον πελάτη. Τον Να τραβάκι <ΣΣ> Ναι. Αγαμίσου ρε φίλε. Ναι. Άχι το διάλογο, Εγώ λάκα, φταίω. Φεύγω. Ναι και του βάζουν και φωτιά στο, στο όχημα και τον σκοτώνουν κιόλα. <laughs> και κάτω και κοιτάνε. <laughs> ναι. Ε, Επίση, έχω να πω σε αυτό το σημείο ότι ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και το είχα, ξεχάσει αυτή την, α, την συγκεκριμένη ειδικότητα ότι υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένη ιδιο, ιδιότητα, ειδικότητα μάλλον στρατιωτική ναι. Ε, να θυμηθώ ακριβώ πώ λέγεται. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ε, πάει, ε, ο στρατιωτικό που, που παίζει, παίζει, ρόλο. Εγώ ήμουν Χωάμ στο στρατό. Τι σου ε? Χωάμ. Τι σημαίνει Χωάμ. είναι αυτό. Χειριστή οδηγό ανυψωτικού μηχανήματο. Κλαρκατζή δηλαδή. Α, ήσουν ένα κλαρκατζή. Βεβαίω, έχω κάνει εκτό από οδηγό, έχω κάνει και κλαρκ. Σοβαρά μιλά. Ναι, έχω δει Αχ, τι ωραία. Ε, κάτσε, περίμενε. Ε, θα το βρω, παιδιά. Α, ναι. Chief of Saucer Operations, παιδιά. Ναι, θα ήθελα πολύ. Ωραίο. Δηλαδή υπεύθυνο ε, ε, δραστηριοτήτων άτια. Πολύ ωραίο. Σ, τι ωραία αυτέ είναι δουλειέ. Που είναι ο πιο συγκεκριμένο ρόλο στρα, στρατού που έχω ακούσει ποτέ μου. Δηλαδή αρκετά. αρκετά αρκετή τεμπελιά έχει μέσα. Ναι. Ο οποίο σίγουρα υπάρχει πλέον. 100%. Σίγουρα Υπήρχε ναι. και πριν, αφού το παραδείχθηκε και το Πεντάγωνο πρόσφατα. Ότι. Εδώ και 20, ε, και βγαίνει. 20, 20 χρόνια. Και τώρα βγαίνουν τα κύρια από το Πεντάγωνο. Γιατί. Πού είναι οι κύριοι αυτοί. Ναι. Πού είναι αυτοί οι κύριοι να βγουν. Θα έχουν... μα πούνε τώρα ότι δεν υπάρχουν σοβαρά μιλάω, μιλάτε. Τάλεχοι UFOs. Και... Τέλο πάντων. Πού είναι. Ναι. Και αν υπάρχουν δεν σημαίνει ότι είναι εξωγήινοι. Εξωγιανοί είναι νομίζω το σωστό. Εξωγιανιωτέ. Ναι. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε και στο τέλο τη ταινία ε, η οποία αρχίζει, μάλλον τελειώνει όπως ακριβώς αρχίζει, με το ίδιο στήσιμο, με τον ίδιο psychic, την λίτσα πατέρα της εποχής. Ναι, ναι. Τον λίτσο πατέρο. Ναι. Τον το λίτσο πατέρο. Ναι, ναι ε, Μεγάλο, το... όχι γκρίλι. <laughs> <laughs> όχι, όχι <laughs> ο μεγάλο <laughs> γκρίλι, <laughs> αυτό <ο>, <laughs> <amazing laughs> <The> <laughs> είναι ο πρώτο Ο. Ελά, ο Κρίσουελ. Ναι, ναι, ναι. amazing Κρίσουελ. Ο οποίο είναι διάσημο. Σάικικ, ναι. Για τι χειρότερε ever προβλέψει. Αλλήμον. Δηλαδή η δουλειά του ήταν να δίνει μάπα προβλέψει και ήταν υψηλοπερσόνα. Ένα πρώιμο Γιούρι Γκέλερ θα είναι. Ένα πρώιμο φέδων. Βεβαίω. Ένα πρώιμο φέδων. Don't do it, φέδων. Ο οποίο έγραψε μόνο του. <laughs> Με μια φοβερή φωνή. <laughs> έγραψε <laughs> <laughs> έγραψε μόνο του το κειμενό του. You don't say. Ναι, <laughs> <laughs> γιατί δεν του άρεσε το κείμενο που το είχε δώσει ο Έντγκουτ. <laughs> δηλαδή <laughs> δεν είναι κάποιου λαμπρού λογοτέχνη αυτό το κείμενο που διαβάζει. Δεν μου αρέσει. Ο είναι... Έχει γράψει και βιβλία, έτσι. Καζαμίε. Εννοείται. Ε, Προφανώ είναι Τώρα έψαξα να βρω, αλλά όχι πολλά πράγματα. Επίση, ο ίδιο έλεγε ότι. Είχε σόου, έτσι. Είχε δικό Είχε του. Show. Πρώτα απ' όλα, το ο κα... Στη, στην ταινία για τη ζωή του Ετγούτ, τον παίζει ο καλύτερο το ποιός. Ο μπαμπά απ το... Steven... απ το... από το τέτοιο. Πώ λέγεται, Στίβεν. Ο, ο, σου από το. Στίβεν Τζόνσον. Είχε ένα πολύ ουδέτερο. Είχε χτυπήσει το First Bueller's Day Off. Ναι. Ο οποίο αποδείχθηκε αρκετά ντότζι άνθρωπος στην πραγματικότητα. Αλήθεια. Mm. γι' αυτό έχει περίεργη φάτσα. Κατηγορήθηκε για. για παιδική πορνογραφία. Για πορνογραφία, ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Not a great guy. Ναι. Some... Και πίσω. Sometimes a face is exactly how it looks. Έπαιζε ε, και στο. Ναι. Στον δικηγόρο του Διαβόλου έκανε έναν δικηγόρο. Σωστά. Ναι. Σωστά, σωστά, σωστά. Τον Έντι Μπαρζού, θυμάμαι. Ναι, 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 ρε, ναι, θηρίο, ναι. Έντι Έντι Motherfucking Μπαρζού. Ναι ναι, 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 τι ωραία, πώ τα πε. Φόβο. Mm -hmm. Τα έχουμε βρει όλα εκτό από το όνομά του. Μεταξύ, έτσι. Ναι, αλλά εσεί ξέρετε ο Κρίσβολ πώ ξεκίνησε. Was... Για πε. Ξεκίνησε ω medium στα infomercial τη εταιρεία του μπαμπάτου, οι οποίοι πουλάγανε ε, βιταμίνε. Βιταμίνε Κρίσουελ. Αλήθεια. Και είχαν Infomercial, Γιατί ξέ, τότε. Όταν... Jeffrey όλα... Jones. Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey ναι. Jones, ναι, Όλα αυτά ήταν στο ξεκίνημα τη ε, τηλεόραση, α πούμε, όπου έδινε με την ώρα πλήρωνε και είχε δύο ώρε, ξέρω εγώ, ένα τοπικό κανάλι. Και βγαίνανε εκεί πέρα αυτοί που λάγανε βιταμίνε και είχαν δώσει και ένα τέταρτο στον μικρό να λέει τι προβλέψει του. Εκ των οποίων πιο διάσημοι. Θα αρρωστήσετε αν δεν πάρετε τι βιταμίνε του πατέρα μου, α πούμε. Ε, ε, μπορεί. Ε, ε, ήταν σαν, σαν ποικίλη ύλη, α πούμε. Oh, okay. σαν, σαν, μαγκαζίνο. Μάλιστα. Ναι, ε, το να πούμε ότι επειδή το βλέπω εδώ πέρα, ε, ότι συνελήφθη το 2002 να. για κατοχή παιδική πορνογραφία. Αλήθεια τώρα. Ε, λέει ε, ένα, ένα αγόρι 14 χρονών να του παράξει ε, σεξουαλικά explicit εικόνες ε, φωτογραφίζοντα το με ένα καμπόικο ε, καπέλο -co με λούτρινα ζωάκια και ντυμένο σαν Ινδιάνο. Ναι. Οκ. Εντάξει. Γούστα ρε Village People. Okay. Συγγνώμη, που, γελάμε, αλλά πέ πέρα από, από συχαμένο παιδόφιλο είχε και ελεϊνό γούστο. Και συν τη άλλη τον έκανε πολύ πέρα και πολλοί κόσμο από ε, ναι, το, τάξη. το Hollywood. ότι δεν το ξε... όντως δεν το ήξερε πολλοί κόσμο. Ακόμη και άνθρωποι που το κάναν κάνα, κάνα παρέα μαζί. Oh, και βέβαια και είχε <σχει> αντιμετωπίσει και προβλήματα μετά όταν είχε παίξει το Deadwood δύο-τρία επεισόδια. Ναι, ναι. Ε, ότι γενικότερα δεν είχε γίνει πάρα πολύ γνωστό εγκαίρος, mm -hmm. ε, το, το έγκλημά του και, η, και το status του ως sex offender γιατί ε, σε χώρε όπω όχι η Ελλάδα πρέπει να ενημερώνει την πολιτεία στην οποία βρίσκεσαι ότι είσαι σε sex offender και στην Αγγλία ισχύει Εδώ αυτό. δεν λάθο. Δεν νομίζω, <τέρια> εδώ. Δεν, δεν νομίζω ότι ισχύει εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Όταν <τέρια> μετακομίζει σε μια γειτονιά στην, στην Αμερική, πρέπει να πας στον στο δήμο και να πει, έρχομαι εδώ και είμαι... Και είμαι registered, 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 sex offender. Registered sex offender. Σαν τον Τζον Τουρτούρο στο Μπίγκλεμποσκι. Σωστά. Σωστό. Ε, Οζ... Ότι <συνέχρι> συνελήφθη <συνέφρι> και άλλε δύο φορέ γι' αυτό ακριβώ το λόγο, ότι δεν είχε κάνει update του στάτου του ως sex offender, oh, ενώ, ενώ στην, στην Ελλάδα αν έχεις τους κατάλληλους φίλους ως sex offender ε, απλά σε καλύπτουν μέσα στους μανδύες του πολιτικού κόμματος στο οποίο ανήκεις. Yeah. Έτσι. Και ενός ολοκληρούς συστήματος. Ναι, ναι, ασφαλώς. Mm -hmm. δεν, και δεν είναι κάτι εδώ που τα λέμε έτσι. Τα δηλαδή, yeah, για, yeah, για, για... εξοράσουμε. Δεν, δεν κάναμε και τίποτα. Τώρα επειδή με το ζόρι... Ένα σκληρό δίσκο είχες εξαφανίστηκε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν σε... αυτά. Ναι. Έβλεπε δικ... τώρα τα μεταναστάκια και μαντάξει τώρα. Ποιο θα ποιο πιστέψει. Εσύ. Ειδικά αν είσαι ένα ταλαντούχο εντό εισαγωγικών σκηνοθέτη, έτσι, wow. ε, yeah. και μπορεί να καλύψει ένα κύκλωμα παιδική πορνογραφία, το οποίο ε, έχει πελατάκια του γνωστού και διάσημου. Mm. Τώρα θα πει κάποιο ότι ήταν γνωστό το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι τυχαίο. Κάποιο άλλο λέμε εμεί τώρα, όχι το γνωστό. Θεωρητικά ε, μιλάω. Ε, ναι, έτσι. από τα τέλη τη Αλλά οκ, okay, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Τόσπα, συνεχίζουμε. Αυτά για τον Τζέφρι Τζονς. Κρίμα γιατί. Είναι πραγματικά εικόνικ στου ρόλου του Τζέφρι Τζόνσ. Αλλά τι να κάνουν που είναι ένα συχαμένο σκουπίδι. Ε, <laughs> τα μυαλά μα πρέπει να είναι ικανά να χωρέσουν και τι δύο ιδέε ταυτόχρονα. <laughs> ναι, ναι, ξεκάθαρα. <laughs> το, 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 το ότι είσαι καλό, Μάλλον το ότι είσαι ένα σκουπίδι, δεν αναιρεί το γεγονό ότι μπορεί να υπάρξει ένα πολύ ταλαντούχο ηθοποιό ή Και δεν είναι μόνο αυτό. <laughs> <laughs> ναι, ναι, καλά, εννοείται. Λοιπόν, ε, πάμε παρακάτω και να πάμε σιγά σιγά λίγο στους, στους χαρακτήρες που Βεβαίως. ενσάρκωσαν τους, ε, τους ρόλους και σε δυο-τρεις συγκεκριμένους γιατί τους περισσότερους λίγο πολύ τους έχουμε δει αλλά επί της ουσίας ε, εδώ έχουμε το... Δεν πούμε το... για τον Τόρ Γιόνσον μου, δεν έχουμε πει κάτι <laughs> Ναι, πραγματικά. Επειδή λοιπόν έχουμε πει πολλά και για τον Έντουγκουτ και για τον Τόρ Γιονσον και για τον Μπέλα Λουγκόζου φυσικά στο προηγούμενο ναι, podcast... Ναι. Θέλετε να σα πω δύο-τρει κουβέντε. Αυτό, έφυξε, θέλουμε, έφυξε, αυτό, έφυξε, αυτό έφυξε. θέλουμε. Από, από το προηγούμενο podcast μου λέει. Εγώ περιμένω από, εδώ <laughs> και τρία podcast να μιλήσω για τη το, Από το 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 λέει. <laughs> για τη σπουδαία βαμπάιρα, Την Μέιλα Νούρμη. Μέιλα Νούρμη, λοιπόν. Μάιλα. Φιλανδική καταγωγή. Μέιλα Ελίζαμπεθ Συριανιέμη. Ακριβώ. Αυτό είναι το κανονικό του όνομα. Να πούμε ότι. <laughs> 22 πίστε πύργο. Ναι, άμα ναι. Πόσο παιδί τον λέει. 22 πίστε πύργο 11 το δίσκο. Σου. Πού του θυμήθηκε, ρε Βεβαίως. Μαλάκα. Βεβαίω. Χαμό τότε. <laughs> για... Χαμό μόνο στην Αθήνα. Για ενάμιση μήνα. <laughs> ε, να πούμε ότι με το που άρχισα να διαβάζω για τη Βαμπάιρα, ναι. ένιωσα μια συγκίνηση γιατί είναι μια. Η, η Μάιλα, η κυρία Μάιλα ήταν ένα άνθρωπο που είχε. Α πούμε, ελαφριά σχέση με την πραγματικότητα κατά καιρού. Okay. Δεν, δεν ήταν και ο πιο πιστό ακόλουθο, α πούμε. Και το, το οποίο εγώ τουλάχιστον νιώθω ενσυναίσθηση για τέτοιου ανθρώπου. <σοκάτες> και θα σα πω λοιπόν μερικά. Ε, θα σα δώσω ένα crash course <σοκάτες> στην να ιστορία τη Mylan Να πούμε βέβαια ότι θα σε αφήσω να πεις ό,τι θες προφανώς, αλλά μία κλασική περίπτωση. Ενό ανθρώπου που μπορεί να έχει τα delusions του, αλλά ο λόγο που εξαφανίστηκε είναι επειδή δεν ε, δέχτηκε ε, να πουλήσει τα δικαιώματα του χαρακτήρα ναι. που έχει φτιάξει ε, σε, σε κανάλι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί από τότε τα κανάλια είναι για τον Μπούτσο. <laughs> <laughs> και, και μάλιστα δεν είχε γίνει ένα βίντεο game. Βαμπύρα. Elvira. 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 Αλλά αυτή η κουβέντα θα Αυτό, έρθει τώρα. Ναι. Θα έρθει, Πρώτα απ' όλα, όπω είπαμε, είναι φιλανδική καταγωγή. Mm -hmm. Γεννήθηκε στο κλόστερ τη Μασαχουσέτη. Με ύψο. Με ύψο 1,62. Α, στο ah. κλόστερ γεννήθηκε. Στι Ηνωμένε στι, στι, Πολιτείε γεννήθηκε. Ναι, είναι Αμερικανό φιλανδικό. Ah, okay. Η ίδια, όμω έλεγε ότι, ήταν, ότι γεννήθηκε στη Φιλανδία και ότι ο πατέρα τη ήταν ο διάσημο μαραθονοδρόμο τη εποχή Παύο Νούρμι. Το οποίο δεν είναι αλήθεια γιατί δεν είναι αυτό το όνομά τη. <laughs> Κάνε παιδιά να δει Οπότε ξεκινάει δυνατά. Πολύ ωραία. Η Μάιλα. Ξεκινάει πολύ δυνατά. Ναι. Το 1940 μετακομίζει στο LA, γίνεται μοντέλο και showgirl. Χορεύτρια και ε, pin-up girl. <σοκήμα> Ξεκάθαρα pin-up girl. <-gen, σοκήμα> είναι δηλαδή... είναι από, από τα πιο χαρακτηριστικές ας πούμε, και, και σωματότυπους και μορφές εκείνης εποχής. Ε, το 1944 η May West, η οποία ήταν και κολλητή του Criswell. Ο Criswell ήταν medium τη May West. Τη έλεγε τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι. Με μεγάλη επιτυχία. West, επιτυχία. Δεν τη είπα πώ το πέθανε. Τέλο πάντων. Την απολύει λοιπόν τη Μάιρα από, από μια παράστασή τη στο Broadway. Το Catherine was great. Γιατί ένιωσε να απειλείται από την παρουσία. Ο, τι έχουμε, όλα Ζήλειες. about Eve. Ζήλια για την Εύη. Όλα για την Μάιλα. Uh, <laughs> <laughs> ε, <laughs> ναι, ναι. Περνάει ο καιρό, περνάνε όλα τα φόρτι. Η Νούρμη δεν κάνει ακόμα breakthrough στο mainstream. Και η δεκαετία του 50 τη βρίσκει να συνεχίσει να είναι σόγκερ, να κάνει πίνα φωτογραφίσει και το βράδυ να δουλεύει τσεκαδόρα σε club τη Sunset Strip. Αυτά <laughs> είναι. <Έτσι, laughs> σκληρή δουλειά, <ίρα, φίλια>, έτσι. <laughs> Γι' αυτό σα λέω, είναι σαν. Είναι σαν πολλούς ανθρώπους που ξέρουμε ε, εντάξει εμεί στα δικά μας ελληνικά πλαίσια ή όπου αλλού έχουμε ζήσει, εγώ νιώθω μία μια ζεστασιά προ αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ οικειότητα. Πολύ οικειότητα. Να. Το 1953 όμως... Να πούμε πίσω ότι το, το, το καταπληκτικό της καρτουνίστικο σώμα δεν είναι από του φυσικού της, ε, ναι. δεν ξέρω αν θα το πει στη συνέχεια. Όχι, όχι αυτό, ε, αλλά ε, αυτοί, ε, νομίζω είναι εμφανές. Ε, ότι ουσιαστικά ε, είχε από... Μιλάμε σχέδι... για την πολύ, 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 πολύ λεπτή μέση για είναι η μέση, δηλαδή yeah. σε, σε, σε σημείο που νομίζω ότι αν δεν ήταν προϊόν της εποχής της ταινίας θα λέγεις αυτό γίνει με Photoshop. Yeah. Δεν ξέρει για yeah. yeah. ναι. Αλλά έκανε ε, treatment στη μέση της με παπάγια και κορσέδες και τυλίγματα κτλ. Και δηλαδή, oh, πολύ... Ζούσε μια πολύ άβολη πραγματικότητα για τι ανάγκε του χαρακτήρα που δημιούργησε. Ναι. Ναι. Τον οποίο τον εφήβρε η ίδια. Αυτό ο χαρακτήρα ανήκει στην Ναι, μα, μα, για, μα γι' αυτό ναι. κιόλα ήταν και τόσο μεγάλο θέμα ότι αρνήθηκε να πουλήσει το, τα δικαιώματα του χαρακτήρα στο MC. Ναι, ε, το 1953 λοιπόν ε, ξεκινάει να τον κάνει τη βέλο του χαρακτήρα, να τον φτιάχνει σιγά-σιγά. Πήγε στο πάρτι. Σε ένα πάρτι ακριβώ, ένα μπαλμασκέ πάρτι, όπου δίνεται με αυτή τη διάσημη με το μαύρο φόρεμα. Το extravagant make-up και τα μαλλιά. Ε, εμπνευσμένη από τη Μορτήση Άνταμ. Από το κόμικ ε, ε, τότε του. Από το κόμικ. Τότε ήταν απλά κόμικ στέγη εφημερίδε, syndicated στην Αμερική. Δεν είχε όνομα ακόμα τότε η Μορτίσια και δεν μιλούσε επίση. ήταν ε, silent χαρακτήρα στο background. Ε, και η ίδια λέει ότι η, η, η μορτήσια ήταν ας πούμε η έμπνευση, απλά πρόσθεσα λίγο κάμπινες και, και ερωτισμό έτσι για να το κάνω πιο mm -hmm. ε, πιο πιπεράτο ας πούμε. Πιο κάμπ γκόθεκα. Πιο κάμπ λοιπόν, gothic. gothic ακριβώς. <laughs> Τα επόμενα δύο-τρία χρόνια η Βαμπάρια γίνεται αστέρι, ε, έχει τη δικιά της σειρά που παρουσιάζει ταινίε τρόμου με το κλασικό της ας πούμε μάπα χιούμορ, μάπα λογοπαίγνια, επιτιδευμένα κακά αστεία κτλ. Και, και αυτή τη, έτσι, σεξουαλικότητα την οποία την έκανε αστέρι. Στα φίφτη τότε. Στα Τώρα βρισκόμαστε στο 54 μέχρι 56. Ό,τι θα έκανε πάνω, κάτω και σαν χαρακτήρα και η Ελβάιρα χρόνια μετά έτσι. Ακριβώ και δεν είναι τυχαίο. Η, η Vampire αυτή τη στιγμή είναι είναι περσόνα του mainstream, είναι η πριγκίπισσα τη τρα τηλεόραση. Παίρνει okay. και βραβεία, ε, τηλεοπτικά βραβεία α πούμε, αμερικάνικα κτλ. Okay. Εν τω μεταξύ, πηγαίνοντα λίγο πίσω στον χρόνο, στα 40s και στα 50s, είναι και κολλητή του James Dean. Βεβαίω. Το οποίο πολλοί λέγανε ότι δεν είναι, 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 δεν είναι. Τελικά υπάρχουν βιβλία που στηρίζουν αυτή τη θεωρία. Υπάρχει καταγεγραμμένη, α πούμε, μια ιστορία όπου Dean είναι στο πλατό του Rebel Without a Cause και είχε ένα καβγά εκεί με το σκηνοθέτη. Απαταιώνα. Συγγνώμη, είναι ταινία. Ατσάντο! Και καβγαδίζει τώρα με το σκηνοθέτη και κοιτάει τον ρολόι του και λέει: Λοιπόν, σταματάμε τώρα να, μαλώνουμε, γιατί πάω να δω τη βαμπύρα. Εντάξει. Σταματάει το καβγά για να πάει να δει τηλεόραση. Μπράβο του. Ε, Mm -hmm. του, 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 δι, του, δίνω, το του δίνω ένα μικρό πόντο από του ελάχιστου που το αξίζουν. Η Βαμπάιρα λοιπόν, που τον επισκέπτεται συχνά στα πλατό, δεν ξέρουμε παραπάνω ακριβώ τι έχει παιχτεί εκεί πέρα. Ξέρουμε ότι είναι φίλοι. Οριακά καλύτερη ηθοποιό από τον Τζέιμ Δίν. <κυκλή> ε, νομίζω ο, ο, without shame. Όχι, όχι οριακά. δύσκολο βέβαια εδώ τα λέμε. <κυκλή> ε, όλο αυτόν τον καιρό εντωμεταξύ το είναι πατρεμένη με τον πρώτο Σάντρα. Τον Τιν Ρίζνερ. Σα λέει τίποτα. Συγγραφέα okay. και σκηνοθέτη. Ah, έχει Όσκαρο Dean Risner. Έχει. Έχει Όσκαρο. Αλήθεια! Riesner. Για την ταινία του 1948 Bill and Co. Μία ταινία στην οποία πρωταγωνιστέ προγραμματι... προ... είναι πουλιά με ανθρώπινα ρούχα. Και είναι γυρισμένο στο μικρότερο κινηματογραφικό σετ που έχει φτιαχτεί ποτέ. Τότε και μετά. Α, είναι μια ταινία μόνο, μόνο που. Πήρε Όσκαρο αυτό. Okay. Και ο Αριστοφάνη δεν είχε κάνει χαμό με του όρνηθε. Γιατί όχι. Πολύ ναι. μαζί του. Ε, Επίση μετά έκανε και σε, σε, σενάρια, σεναριακά τρίτη Έχει γράψει και Έχει δουλέψει και στον Τέρτι Χάρη. Έχει κάνει το πρώτο draft για τον Ονο 3, Μέχρι που ξαναγύρισε ο okay. Μάριο Πούτσο και έγραψε το τελικό. Ε, πάμε πίσω τώρα. ναι ε, <ξε ξεκίνησα να κάνω σκέψει για αστεία τύπου τι στον Μπούτσο. Θλιβερό. <φτλυδερος>. Συγγνώμη, <σίεβε> νομίζω είμαστε καλύτεροι. από εγώ <σίεβε> και, εγώ και μετά λέω είσαι 43. <σίεβε> Πάω. <από ό, σίεβε> ναι, ναι, λέω, ναι. Εντάξει, εγώ το, έκανα. Μέχρι το 57 που γυρίζεται το Plan 9, η Βαμπύρα είναι μέρο του Zeitgeist. Ναι. Και μετά κάτι γίνεται. Πρώτα απ' όλα χωρίζει με το Ρίζνερ και αρχίζει να εξαφανίζει. Στερεύουν οι δουλειέ. Στερεύουν τόσο που πέντε χρόνια μετά και τρία χρόνια μετά που κυκλοφοράει το πλανάι, το οποίο κυκλοφορήσε Μέχρι, το 59. Κυκλοφοράει. Και οπλοφοράει. Και mm. Βρίσκουμε το 1962 την κυρία Μούρμη να δουλεύει ως πατοματζού. Περνάει λινόλεουμ σε σπίτια του LA. Τι λες δρε Ναι, Εντάξει. δηλαδή έχει, έχει, έχει φύγει από τη δουλειά και είναι πλέον μεροκαματιάρα. Αυτό είναι τώρα 2-3 χρόνια τι μετά από την, απ την εποχή που είναι μία από τι πιο διάσημε περσόνε τη Trust TV. Έτσι είναι είναι ξέρω, σαν να σου έρχεται να σου περάσει Laminate η Πάνια, ξέρω το 2004, α πούμε. Δεν, δεν βλέπω το κακό σε αυτό. Και ούτε εγώ βλέπω το κακό, ίσα ίσα. Δεν θα ήθελε να συμβεί αυτό στη ζωή σου. Θα προτιμούσα την ε, Πάνια, είναι αλήθεια. Ε, θα προτιμούσα ε. να. Ε, να Προφανώ να... δεν λέω ότι η Πάνια θα... είναι όσο καλή όσο η δεν είναι. Αλλά είναι στην Καλά. Ναι. Επίση θα προτιμούσα η Ανίτα Πάνια να αναγκάζεται να δουλέψει ε, σκληρά για το μεροκάμα του, έχοντα εκμεταλλευτεί ε, ανθρώπου για τόσα χρόνια. Αν αυτό ο κόσμο ήταν δίκαιο, θα ερχόταν εδώ να μα περάσει Λάμι και αστάρι στου τοίχου, η Ταπάνια. Αν μα ακούει. Ο κόσμο ε, αυτό δεν είναι δίκαιο. Και, και επίση να πούμε για μια ακόμη φορά ένα μπράβο στο ελληνικό κοινό που συνεχίζει και δίνει cult status στον Νίκο Καρ, Καρβέλα, έναν άνθρωπο που βγάλε χιλιάδε ευρώ στην πλάτη μη προνομιούχων και ανθρώπων με. Ξεκάθαρα πνευματικά προβλήματα. Μπράβο στον Νίκο Καρβέλα και μπράβο στην ελληνική κοινωνία που δεν έχει κάνει ούτε την παραμικρή προσπάθεια να το καταγγείλει αυτό. Ποτέ. Γιατί είχε πλάκα. Όχι, και γελάμε. Ναι. ναι, τι ωραία. Και τι βλέπαμε τα βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Yeah. Η γυναίκα Μαραντόνα και όλοι αυτοί που του στέλνανε στην επαρχία να κάνουν παραστάσει για ένα κατοστάρικο. Και ο Νίκο Καρβέλα έβγαζε λεφτά από τα σύγκλι, εκμεταλλευόμενο αυτού του ανθρώπου οι οποίοι δεν πήραν τίποτα από τι πωλήσει. Και βέβαια, ναι, αλλά να ξαναβρήκε με την Ανούλα. Let's have fun with that, shall we? Ναι. Συνεχίστε, ναι, με συγχωρείτε. Μην αρχίσουμε τον καρβέλα. Να μην αρχί... ναι, παρακαλώ, ναι. να μην αρχίσουμε. Ναι. Το 1981, λοιπόν, ναι. για να ολοκληρώσουμε έτσι τα, τις βασικές... Ναι, ναι, ναι. Α, αυτή είναι οι βασικές, έχουμε κι άλλα. Ε? Τι, ε, θες ακα... Δεν θα με <laughs> <laughs> αλλά... <laughs> το 1981. Ο Ομπάμα, όταν είχε βγει λιγότερα, είχε πει. <laughs> Ένα τηλεοπτικό σταθμό στο LA την καλή μηχιά, να συμμετέχει σήμερα. στο reboot τη Vampire. Okay. Να συμμετέχει ω καλλιτεχνική σύμβουλο. Έχει έτσι. happy ending δηλαδή. Mm. Mm. Το πράγμα χαλάει σχεδόν αμέσω. Ah, okay. Όταν ε, η Νούρμη συνειδητοποιεί ότι έχει ήδη γίνει το casting και έχει βρεθεί νέα πρωταγωνίστρια η οποία είναι η Κασάνδρα Πίτερσον, η Ελβάρα που λένε. Ναι. Και γιατί λέγεται η Ελβάρα. Μπράβο, τώρα θυμήθηκα κάτι. Mm. Η Κασάνδρα Πίτερσον λοιπόν έχει πάρει ήδη τον ρόλο, ενώ η ίδια η Νούρμη ήθελε η νέα βαμπάρα να είναι η Λόλα Φαλάνα. Ποια ήταν αυτή. Η οποία είναι μια Αμε... Αμερικάννα ηθοποιό και showgirl επίση, η οποία έχει γίνει star στην Ιταλία, στη τηλεόραση και στα spaghetti western στα, Sinti, στα, 60s και star ε, της τη Black Exploitation ε, okay, ας πούμε, okay. Είναι, okay. Η... είναι, η λεγόμενη Black Venus. Α! Ah, okay. Αυτήν ήθελε η Νούρμη να γίνει γιατί ήταν μπροστά. Αυτό γιατί πραγματικά ήταν των καναλιων ήθελαν έναν 80s κλόνο τη Vampire ακριβώ σαν τη Vampire με πιο μεγάλα μαλλιά. Που ήταν Η Κασάντρα Peterson. Ναι. Είχε μια έτσι πιο. Πώ λέγεται, με βερνίκη. Πώ το λέω αυτό που βάζω στα μαλλιά. Όχι βερνίκη. Λακ. Λακ. Βερνίκη μαλλιών. Mm -hmm. Η Νούρμη λοιπόν αποχωρεί από το deal. Το οποίο ήταν και. Θυμίζω ότι η δουλειά τη πριν ήταν ροκάματο, Έφτιαχνε κάτι trinkets, ξέρω εγώ, που τα πούλαγε. Σε δύο-τρει τη... ναι. δύο, ναι, ναι, το αντίστοιχο του, του LA, στα κουφονίσια του LA. Ε, παίρνει μαζί τα δικαιώματα γιατί η Βαμπάιρα τη ανήκει, φεύγει και τη, η τηλεοπτική, αυτή, ο τηλεοπτικός αυτός σταθμό αναγκάζεται να ξεκινήσει τη σειρά με το όνομα Ελβάιρα. Mm -hmm. Η Ελβάιρα λοιπόν ήταν να είναι η καινούργια Βαμπάιρα. Οκ. Okay. Αλλά δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα. Και δυστυχώς... Η ίδια η Νούρμη ε, απεβίωσε μόνη τη στο γραφει... Μαγκαράς, Δεν... που μαγκαράζ. Ναι. Ζούσε μέσα στη φτώχεια. Δεν θα έχει γραφτεί κάποιο βιβλίο για τη ζωή τη. ότι. Έχουν γραφτεί ναι. δύο-τρία βιβλία. Α, ε, νομίζω ότι θα ένα ντοκιμαντέρ. Υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ του 2006. Δεν το έχω Το 2006. Ναι. ναι. Και αυτά τα ολίγα λοιπόν γιατί, για, για έναν από του μεγάλου θρύλου και μία από τι μεγάλε προσκύμενε προσωπικότητε του παλιού Χόλιουτ. Η οποία αρνήθηκε να μιλήσει στην ταινία. Αλήθεια να μιλήσει τίποτα. Γιατί δεν τη άρεσε το σενάριο, λέει. Άκου τώρα. Δεν τη άρεσε. Δεν τη άρεσε Είχε άντρα με Όσκαρ. Να πω επίση ότι. Επίση έχει παίξει με πουλιά που παίζαν καλύτερα. Εγώ θα έλεγα ότι. Δεν πήγαινε σε αυτό το χαρακτήρα να μιλήσει. Δεν πήγαινε. Δηλαδή μιλούσε τόσο πολύ με τα μάτια και το σώμα τη και την εμφάνισή τη γενικότερα. Που δεν νομίζω ότι χρειαζόταν κάτι. Που είναι το πιο το σημείο της ταινίας που έχει, είναι το πιο Gothic, δηλαδή από παλιές, ναι, είναι ναι, πριν ναι, ναι. από όλο αυτό το χαμό με το, με το sci-fi, με τα σιμωφ και τα λοιπά και τα εξωγήινη που έρχονται και τα Είναι λοιπά. δεκαετία 30. Ναι ρε παιδί μου, είναι ναι. πιο αγνός, ξέρεις, Gothic τρόμος. Που γενικά είναι, είναι η εποχή που, Πακάτσε, Έτσι, που... τι έχουμε εδώ. Ο yeah. πιος; <laughs> Ο Παλιατζής. Α! Ah. Ναι. Yeah. Ο Έντγουτ παππούσε τον ακούει. παλιό τρόμο, έτσι. Εξού και η αγάπη του για τον Μπέλα Λουγκόζη. Καλά, ναι. Τον οποίο πολλοί λένε ότι τον εκμεταλλευτήκαμε εδώ πέρα, ω Έντγουτ. Και λέει ο άλλο, όχι, ήταν φοροτιμή. <συμή> <συμή> Μπορεί να ισχύουν και τα δύο, βέβαια. Νομίζω ότι ίσχυσαν και τα δύο και από τη μεριά του Λουγκόζη και από τη μεριά του Έντγουτ. Δηλαδή, και ο Λουγκόζη κέρδισε λίγα παραπάνω χρόνια ζωή βρίσκοντα έναν άνθρωπο που τον λάτρευε. Και. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι πολύ άδικο να κατηγορούμε τον Γουντ για εκμετάλλευση του Μπελα Λουγκόζη. Μιλάμε, θεωρώ ότι είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση φαν ακραίου φανμποϊσμού. Ναι. Ο Γκουτ λάτρευε τον, τον Λουγκόζη σε σημείο που ήθελε να το βάλει σε όλες τις ταινίες, ακόμα και όταν ήξερε ότι το άστρο του Λουγκόζη έχει δύσει, και ότι δεν θα πάρει πολλά από αυτό. Και όπω ήταν... είπαμε, ήταν εκεί όταν είχε προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο στο σετ. Ναι, 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 ναι. Ήταν ω φίλο του. Τι χρειάζεσαι, και... Ήταν ακραία η αγάπη του Γκουτ για το Λουγκόζι. Αυτό, αυτό ακόμα και οι μεγαλύτεροι εχθροί του Εντ του δεν Πρόκειται για α, έναν άνθρωπο ο οποίο θέλησε να συμπεριλάβει το Λουγκόζι στι ταινίε του κυρίω γιατί ήταν κατά πρώτον ορκισμένο ο του και κατά δεύτερον επειδή πίστευε ότι κάτι θα πάρει. Από την παρουσία του Λουγκόζη σε αυτέ τι ταινίε. Ούτω ή άλλω, σε όλε τι ταινίε του, του Wood που συμμετέχει, ο Λουγκόζη είναι ξεκάθαρο ότι. He's not really there to, to assist the movie. Να. Ναι, δεν μπορεί. Ναι, ναι είναι ναι, εκεί ναι, για ναι. να. θα την κουβαλήσει. Ναι, Λουγκόζη doing Lugosi things, ρε παιδί μου, κανονικά. Ναι. Και α μην έχουν σχέση με την ταινία. Ναι, ναι, κοίτα ένα βλεματάκι στην οθόνη, ε, μια τακούλα εκεί έτσι, έτσι και έτσι και γιουβέτσι. Τέτοια φάση, ρε παιδί μου. Οπότε δεν νομίζω ότι. Βοηθήθηκε πάρα πολύ ο Γκούντ από τον Λουγκόση. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο πάντρεμα δύο ανθρώπων που ο καθένα είχε τα, το δικό του γολγοθά να ανέβει. Ο Λουγκόση στο τέλο τη ζωή του ουσιαστικά ε, συνειδητοποιώντα ότι η καριέρα του δεν οδήγησε πουθενά ή τέλο πάντων δεν τον εξασφάλισε στα γεράματα. Ο Γκουντ συνειδητοποιώντα ότι η καριέρα που φαντάζεται ή που θα ήθελε δεν θα έρθει. Και κάπω αυτό το πράγμα του έφερε λίγο μαζί, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα. να εσείς συμφωνείτε ότι, οκ, okay, έχουμε πει ότι είναι ένας αδικημένος σκηνοθέτη. Ναι. Ότι όσο περνάει ο καιρός εμφανίζονται διάφορες απόψεις που όχι απλά λένε ότι είναι αδικημένος, ότι είναι ένας παρεξηγημένος, ένας παρεξηγημένος genius του κινηματογράφου. Ναι. Εγώ δεν θα έφτανε εκεί πέρα. Όχι, αλλά υπάρχουν μικρέ λεπτομέρειε στι ταινίε του που τον κάνουν να διαφέρει από άλλου πιο... Άλλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά... Και εντάξει. φυσικά είναι και το μεγάλο τέτοιο του μπάτζετ, έτσι. Αυτό Γιατί δεν αυτό... ξέρουμε τι αυτό θα δεν είναι. Είναι εύκολα με το μετρήσιμο. Αν ναι. και ο τύπο που παίζει εδώ, ξέχασα το όνομα του, ο πρωταγωνιστή, ο... ήταν και κολλητό του. Ο Μπάμπη Ο Μπάμπη Τενέ. Λέει ότι, κοιτάξτε, και όλα τα λεφτά του κόσμου να είχε, ο Εντ θα ήταν χάλια ταινίε του. Γιατί δεν έδινε ποτέ την απαραίτητη σημασία. Δηλαδή, έφτιαχνε μια ταινία. Τώρα σου λέει τι έχω διαβάσει. Έτσι. Και ναι. σε αυτό παράλληλα άλλα πράγματα, άλλε ταινίε. Δηλαδή, τα κάνω όλα μαζί. Δέπει. Α, έχω και αυτό. ε, 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 ε Εγώ πάντω θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο ε, το να κατηγορείται ο Γκουντ ότι και να είχε λεφτά δεν θα έκανε κάτι καλύτερο. Δεν είμαι σίγουρο. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή ότι όλε οι ναι, ταινίε είναι το πιστεύω, για πέταμα. Όχι, σίγουρα θα ήταν καλύτερε. Αν, αν μιλήσουμε για ένα γενικό πλαίσιο κριτική των ταινιών του Γκουντ, το Plan 9. Είναι αυτή με τι περισσότερε ξεκάθαρε ανορθογραφίε. Δεν το συζητώ ναι. αυτό. Παρένθεση: αυτό που φαίνεται το φω ναι. στη σκηνή, στο διαστημόπλαιο, ναι. στο σινεμά, δεν φαινόταν. Όχι, όχι. Γιατί ήταν λόγω Αλήθεια του aspect ratio. Ε, δηλαδή για... οπότε δεν είχαμε λάθο εκεί. Για μένα πάντως, αν μιλήσουμε είχαμε για γι αγαπημένε ανορθογραφίε, <laughs> η αγαπημένη μου ανορθογραφία, ενώ υπάρχουν πάρα πολλέ αυτήν την ταινία που λένε, ξέρω εγώ ότι. Φαίνονται τα σκηνάκια με του. Δεν φαίνονται. Ότι ξέρω εγώ ότι κινούνται κάπω οι στέρες, τα φόπλα και στο μικρό σετ. οκ. Η αγαπημένη μου σκηνή είναι μια σκηνή που ξεκινάει καλά και πάρα πολύ γρήγορα καταραίει. Εκείνη η εξή. Είναι η νεκρανάσταση του Τόρ Γιόνσον. Ένα πολύ ωραίο κεντραρισμένο πλάνο. Με τον Τόρ Γιόνσον. που βγαίνει. και δεν μπορεί να βγει. Ναι, ναι, ναι. Και αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι κόβει σκηνή γιατί είναι λίγο. Ε, ρε, ρε παιδιά, ένα χεράκι να βάλει. Εγώ θα κάθε. κάτσω εδώ. Και με. από εκεί που λε, Edgar Allan Poe, γυρνάει μπαμ στο δε ναι, κλασικό Ναι, κλασική <laughs> περίπτωση βλάβη. Πολύ γρήγορα. Είναι <laughs> τάσο κοστή. Ναι, όχι, είχε πολύ καλέ ιδέε. Απλά ρε παιδί μου, διαβάσα τώρα ένα απόσπασμα γιατί δεν έχω βρει ολόκληρο το βιβλίο του Rob Craig. Ματζίνιου λέει γιατί που είναι αφιερωμένο στη ζωή του. Του Ed Good και το έργο του, και ο οποίο μέσα σε άκρε τον αποθεώνει σε κάποια στιγμή, και λέει ότι έχει πάρα πολλά και είναι χαρακτηριστικά επί τη ουσία με το θέατρο του παραλόγου, το οποίο mm -hmm. είχε βγει και αυτό μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και είναι πιο γνωστό. Ξέρετε, Μπέκετ, Ιωνέσκο, Ζενέ, κτλ. Με την έννοια ότι έχουμε αυτέ τι ονειρικέ και φανταστικέ εικόνε, και μια δομή στην αφήγηση η οποία ε, υπονομεύεται τον continuity. Ε, Ξέρει ότι αυτό ήταν και το στυλ του, του θεάτρου που κάνανε αυτή η ναι. μεγάλη δημιουργή που δεν υπάρχει λογική, μάλλον η λογική και τα επιχειρήματα δίνουν την ε, θέση τους στο παράλογο και στον παράλογο λόγο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι να, να 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 χρειάζεται. Να πούμε ότι είναι να... λίγο retrofit αυτό τώρα. Έτσι, ναι, δηλαδή, γιατί. Δηλαδή, δηλαδή, <laughs> δεν νομίζω ότι το έχει ο ίδιο στο μυαλό του. Αυτό. Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε. Επειδή είσαι κριτικό και πρέπει να γράψει βιβλία, δεν χρειάζεται να σε πιστέψουμε. Αυτό. Επειδή είσαι κριτικό θεάτρου. Και ναι. σου αρέσει και ο Ed Wood. Ed Wood Δεν και σημαίνει ότι δια... αυτό δηλαδή... ότι μπορούμε να. Εντάξει, Εγώ συμφωνώ ότι ήταν αδικημένο, συμφωνώ <laughs> ότι δεν είναι ο χειρότερο σε καμία περίπτωση σκηνοθέτη, αλλά καμιά φορά πάμε στο αντίθετο ότι διαβάζουμε πράγματα που δεν είναι εκεί πέρα. Συμφωνώ. Μόνο, ναι, 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 μόνο ναι, ναι, ναι. και μόνο γιατί είναι κάποιο. Είναι εύκολο γιατί ακα... με αυτά. Είναι ακαδημαϊκό ναι. που ε, θέλει να γράψει ε, κάτι κείμενο. Επίση να πούμε ότι. και αυτό ισχύει γενικότερα στην τέχνη. Ότι η ανάγκη μα καμιά φορά να σώσουμε εντό εισαγωγικών δημιουργού και δημιουργέ που έχουν κακοχαρακτηριστεί στην καριέρα του, μα οδηγεί να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Δεν είναι, η λύση δεν είναι σε αυτά τα πράγματα ή η, 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 άλλη μεριά. Ναι, δεν είναι ο Ed ο ένα καλύτερο συγγραφέα στην ιστορία των Ελλοποχών. Αλλά σίγουρα δεν ήταν ο χειρότερο. Όχι, αυτό ναι. Όχι. Και κάπω έτσι, σιγά σιγά να πάμε και στα δικά σα σχόλια. Λοιπόν. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Μανώλη τον Κριτσοτάκη. Καλημέρα, καλησπέρα και ότι έχετε ευχαρίστηση. Είχε η ταινία Κραβαλέα λάθη. Ναι, μα διασκέδασε πολύ. Και αυτό είναι και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο κινηματογραφικό επίτευγμα από ταινίε που έχουν όλο το χρήμα και το χρόνο που χρειάζονται και αποτυγχάνουν σε όλου του στόχου που έχουν βάλει. Σε αυτή την ταινία, ο Ed ο Ξύλο προσπάθησε πολύ περισσότερο σε σχέση με τι προηγούμενε να κάνει κανονικά σκηνικά κουστούμια, να έχει ένα τίμιο σενάριο και να κάνει ω και κριτική στον ψυχόρο πόλεμο και την πρινική λέλαπα. Και ποιον τον ευχαριστώ, την αποκάλυψη του σκουπίδι των σκουπιδιών. Έσχο και όνειδο, κρίμα που ο ο Ξύλο δεν είχε ένα γραφείο παραγωγή να ασχοληθεί μαζί του, αλλιώ θα σα αυτό. καλό, πάλι. Retitle. αυτή η δεν είναι βινιλίου. Ανάσταση από άλλη διάσταση. Ρικάστη επιθεωρητή κλαίει. Το αλλάζω και κατεβάζω τρίτη πρόταση για Ντουμίτρη Ντουμητρίου, Δρακουλό ναι. Λουγκώση. Κούλη στο Λίγκα. Τζεφ Τζον Μπρούγο. Κούλη στο Λίγκα. Βαμπύρα Όντως. Σοφία Χατζιπαντελή. Συνταγματάρχη Έντουατ Βίρον Πάλι. Αφηγητή Τάκη Ζαχαράτο. Αρχηγός Εξωγήνων Λάκη Γαβαλά. Τάνα Μπεάτα Σιμακοπούλου. Έρο Ορφαία Ζάχο. Κορυφαία σκηνή η αξιοθαύμαστη προσπάθεια του Τόρ Γιόνσον να κρατά το στόμα του ακίνητο στην ίδια θέση. Κορυφαία ατάκα. Did you ever believe you were the only inhabited planet? What race can be so stupid? Υπονοούμενο για τον χριστιανισμό και τι θρησκείε γενικότερα. Έτσι ρωτάει η χειρότερη ταινία όλων των εποχών. Κορυφαίο προπ. Τα χειριστεία του αεροπλάνου μέσα στο πιλωτήριο που φανερά δεν έχει παράθυρα. Κλείνοντα αυτή την τριλογία, έχω να πω ότι από τη μία το να είσαι νούμερο ένα σε κάτι σε κάνει διάσημο, γι' αυτό ξέρουμε και τον είναι το ξύλο. Απ' την άλλη, όμω με τίποτα δεν το άξιζε όλη αυτή η λάσπη. Για μένα πλήρωσε την περιθωριοποίησή του σαν cross-dresser και να σκεφτεί κανεί ότι ο άνθρωπο πολέμησε και στον πόλεμο του Ειρηνικού. Φοβερό το ρικάστη για μπέλα λουγκό, λέει ο Γιώργο Τερζίδη. Στάθη Γέρο. Χαιρετώ την ημιεπογειάρα και του εκλεκτού συμφιλπίτιου. Η ανακήρυξη τη Θήβα ω η χειρότερη πόλη στην Ελλάδα και η ανακήρυξη του Plan 9 from Outer Space ω η χειρότερη τυράν των εποχών καταδεικνύουν το... τι δύο όψει του νομίσματο ποιότητα κοινή νόμη. Περιτώ νομίζω να διευκρινίσω ποια είναι η καλή όψη. Όποιο πει κακό για τον Ed να γίνει το μάτι του άλλου κουμά. Ο Έρο θα είπε στην ταινία Οι άνθρωποι είμαστε επικό γκασμάδε. Συμφωνώ. <laughs> Ριτάιτλι τον ούφο τα 9 Ρικάστη Μπέλα Λουγκόζη Σπύρο Μπιμπίλα. Επιθεωρητή Κλέι Γιάννη Ζουγανέλης, Βαμπύρανα, Άντζελα, Motherfucking Δημητρίου, ωραίο. Ναι, πολύ καλά. Τζεφ, Αντώνι Στρόιτερ, Έρο, Αλέξανδρο Σαντανόπουλο. Υγεία και αγάπη σε όλου εκεί Μαυρίδου. Γεια σα. Νομίζω πω το μεγαλύτερο μέρο τη ταινία είναι το μπαλετάκι νυχτερινού κέντρου που πριν βγει ο μεγάλο στάρ στο τέλο, με το μεγάλο στάρ να είναι οι υπαρξιακέ αναζητήσει και το τριμμένο το κατηγορό προ τον ηθικό κώδικα τη ανθρωπότητα. Επίση, πολύ εύστοχο το κλείσιμο τη ταινία με τον αφηγητή να λέει God help us in the future, στο οποίο και θα απαντήσω ω μία φωνή από το μέλλον, άστα πάνε φίλο μου. Special χειροκρότημα στη σκηνή όπου ο Τόρ Γιόνσον έχει επιτεθεί και γκρεμίσει τον Κέλτον, τον οποίο και αγνοούν λόγω του excitement of the moment. Ειλικρινέ, αν μη άλλο. Ερικάστη, κατεβάζουν του Inspector Clay, Ανδρέα Μπάρκουλη. Μπέλα Λουγκό, Νικήτα Πλατή. Λουτέναν Δημήτρη Μελισσανίδη. Τζεφ Κώστα Φραντζέσκο. Έρο Μήμη Φωτόπουλο. Κίτων Σωτήρη Καλυβάτση. Έντρο Αστυνόμο Ρίτζο Κονσεϊσάο. Κόλοναν Έντουαρτ Ερικό Πετιλόν. Ο Your Excellency, Οδυσσέα Ελίτη. Σύζυγο Τζεφ Τζένικα Ρέζι. Τάνα, Μέμα Σταθοπούλου. General Ρόμπερτ Χουμπ Στέφεν. Ριτάιτλι Οξογίνη, Κάποια ζώα δεν μα πιστεύανε. Οι <laughs> στενέ επαφέ ζωμπι τύπων. Νίκος Ιράκος, «Χαίρετε γειτόνι, εγώ πέρασα ωραίο πάντως με το πλάνο 9ε απόξα το διάστημα». Οι πτάμενοι δίσκοι εξωτερικά, διότι ιστορικά θυμίζουν κάτι υπόγεια διαμερίσματα 15 τετραγωνικών που έχουν στη Λατή δηλαδή Αμερική. Του οδηγούν εξωγήινοι που μοιάζουν με εμά, πιστεύουν στο Θεό σαν εμά, αλλά είναι ένα τσακ πιο έξυπνο από εμά. Οπότε έρχονται στη γη να μα πούν Ρε μαλάκε, μην γαμιώστε. Θα τα τεινάξετε όλα στον αέρα να πούμε με βόμπε που φτιάχνετε. Περνάει το μήνυμα του Εντ, αλλά τον κατάλαβε κανεί ποτέ για να τον καταλάβει τότε. Εμεί φυσικά του υποδεχόμαστε όπω αξίζει σε όποιον μου έρχεται κάλα στο σπιδικό μα. Με όλμου και βροχή αποσφαίρε. Καλή ταινία, τσου. Χειρότερη ταινία όλων εποχών, δύο φορέ τσου. Καταρχά, ακούστη τη γάργαρη φωνούλα του Τόρ Γιόνσον, άρα ήδη παίρνει έξτρα πόντου από αυτό και μόνο. <laughs> Τελευταία ταινία του Μπέλαν Γκόζε επίση. Τι και αν γύρισε τα πλάνα για άλλη ταινία. Τι και αν στι μισέ σκηνέ δεν είναι αυτό, αλλά κάποιο τρία κεφάλια πιο ψηλό. Δουλειά μα. <laughs> Η δική μνήμα πρέπει να γίνει θεωρώ στα. State of the art πιδάλια του αεροπλάνου που συν τη άλλη δεν έχει παράθυρα. Τι να τα κάλει άλλωστε. Σαν πω <laughs> Στον υπέροχο αστυνομικό που ξύνει το λαιμό του στο 16 και 30 με την κάνει του όπλου έχοντα το τάκτο σκανδάλι. Στον ακόμα πιο υπέροχο στρατιώτη που ενώ έχουμε μόλι ρίξει ό,τι πυρομαχικό υπήρχε διαθέσιμο στη χώρα εκείνη τη μέρα ρωτάει γεμάτο απορία του σταγματάρχη. Are you worried about them, sir? Ρικάστη, αφηγητή <laughs> Χρήστο Ζαμπούνη, <laughs> Τζεφ, Μάκη Χάβο, Sports, Μπέλα Λουγκόση, Μίμη Χρυσομάλη, Άλλο Μπέλα λουγκόση, Νάσο Γαλακτερό, Σπορτ, Βαμπύρα, Έφη Θεοχάρη, Σύζυγο Σωτήρι Τζεβελέκου, Τόρ Γιόνσον, Κώστα Μακέδο, Στρενταματάρχη Έδουαρ, Γιώργο Πάντζα, Εξωγεινότατο Νίκο Μαστοράκη, Ω oh, ναι! <laughs> Έρο Μιχάλη Μόσιο, Τάνα Μπεάτα Με Μετριότατα Ριτάιτλι, καθώ η έμπνευση πήρε ρεπό σήμερα, Ζόμπια Τάνα και τα πλάνα νούμερο 9, Τελευταία έξοδο Μπέλα Λουγκόζη. Ωραίο αυτό. Oh, yeah. τα σέβη μου. Mm. Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Χελό στον Ήταν αυτό το διαμαντάκι του Ed Wood κατάλληλο για ένα βράδυ Παρασκευή. Φυσικά και ήταν σε κάθε ταινία του το ίδιο σκηνικό για το budget ήταν 3 ευρώ και 2 κουμπιά. Ναι. Παρ' όλο αυτό το συνοθήλευμα από Star Trek X Files και Dracula ήταν ένα πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό φιλμάκι. Ένα δάκρυ κύλησε όταν άκουσα τον Τόρ Γιόνσον να αρθρώνει λέξη πρέπει να το πω. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μη άλλο ένα μείζον θέμα εκείνη εποχή όπω η πιθανή πυρηνική καταστροφή και ο ψυχρό πόλεμο. Πάμε στα δικά μα. Ρικάστη, Μπελαλουγκόση, Λαβρέτη Διανέλο. Edith, Τζένι Καρέζη, Βαμπύρα, Μπέτι Μαγκύρα, ωραίο, Grave Diggers, Αδερφή Αγγελόπουλη, Sports. Τόρ Γιόνσον, το έχει πάρει κλασικά μποστατζόγλου, αλλά θα το κάνω πιο συγκεκριμένο, από τον Κωνσταντίνου και Ελένης, που σαν Νίνο Πούτσο φωνάζει μαμά μαμά. Dudley Manlove, Ανδρέα Ντούζο, Ρούλερ, Χρήστο Τσαγανέα, Τζεφ Τρέντ, Παναγιώτη Φασούλα, Σπορτ, Duke Μουρ, Βασίλη Αυλονίτη, Ναρέιτορ, Αλέξη Κοστάλλα. Διαστημόπλια, κάθε καπάκι από τη Γιάννη Κατσαρόλα τη Γιαγιά. Ριτάιτλι, Φίσλερ. Δια, διαστημικά τηγάνια 1 δια, διαγαλαξιακοί σαματάδε, αστρομπερδέματα, δρακουλοσκορπίσματα. <laughs> Ωραίο. <laughs> Γιώργο όχι Αλόχιαν στο αγαπητό, αγαπητό ημιπόγειο. Μετά από ένα σουκού που η Μάνιου έχασε αλλά το Σαββατόβραδο στην παλιά πόλη του Ντίσσελντοφ έφερε μια ισορροπία στην ψυχολογία μα, τι καλύτερο την επόμενη μέρα από το να ξεκινήσει Κυριακή με την προβολή του σχέδιου 9. Ομολογώ δεν την είχα δει ποτέ και βλέποντα πότε βγήκε η ταινία, αντιλαμβάνομαι το πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν ο Ed Wood. Δεν μπορώ να σχολιάσω αρνητικά για τίποτα γνωρίζοντα το μπάτζετ που είχε σε αντίθεση με κάτι σημερινά σκουπίδια με μπάτζετ εκατομμυρίων. Σωστό. Ρικάτιν δεν έχω οπότε μόλι τελειώσει το σχόλιο μου και το ρικάστη, θα δω τι έγραψαν οι, αγαπη, οι αγαπητοί Σιλβιμπίτη. Μήπω στηρίξω πρώτα που θα μου αρέσει. Ρικάστη. Κλέι, Γιάννη Μπροστατζόλ. Γκούλμαν, Κωνσταντίνο Μπιτσουτάκη. Καλώ. Βαμπύρα. Τατιάνα Στεφανίδου. Τζεφ Τρέντ, Δημήτρη Ιωακιμίδη που έπεσε στην ταινία Ο Ποδόγυρος με τη φοβερή ατάκα Ρεσι Μανίτσα. Λιουτένοντ Χάρπερ, Νίκο Αναστόπουλο, Sports, Έρος, Παντελής Καναράκη, Ναρέιτορ, όπω διαλέγω σχεδόν πάντα, Κώστα Τσάκονα. Δεν γίνεται αλλιώ, λατρεύω τη φωνή του. Αυτά και καλή συνέχεια. And may God help us in the future. <laughs> λοιπόν, Βασίλη Αλιχανίδη. Αφού κατανάλωσα με μανία όλα τα επεισόδια από τη στιγμή που ανακάλυψα το Filmpit και ακολουθώντα πλέον όλο το Αγία Ζώνη Acoustic Universe με το Κάλτσιο Μπαλιάτο, είπα να σταματήσω να μην δινοβλεψία και να μπω στο πατηρτή βλέποντα ταινία τη εβδομάδα. Γεια σου, Βασίλη, καλώ όρισε. Η πρώτη μου ταινία λοιπόν προσπάθησε να γίνει και τελευταία, αλλά δεν θα πέσω, θα επιμείνω. Μπορώ να πω ότι έχω δει πλέον και κάτι από Ed Wood. Λιτόρι κάστη. Κλέι, προφανώ όπω τα Τζόγλου. Βαμπυρίνια, Βάνα Μπάρμπα. Μπαμπούλα Λουγκόση, έρχεται να κλέψει την παράσταση ο Γιώργο Μαρίνο. Ριτάιτλι, Δύσχη και Τράκουλε. Με χλιαρά subtitle, το πλάνο με το νούμερο 9, Έλα να αναστηθούμε, darling. Το πλάνο με το νούμερο 9. Έτσι. Ευχαριστώ για την παρέα και γεια μα. Του Μπέλα Σερέτη. Βεβαίω. Τόμα Τόμα. Γεια χαραντάν στο πιτ. Μετά από καιρό, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Πριν πω για την ταινία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα τρία μέλη του Λάκου που αποτελούσαν τα τρία podcast που έχω ακούσει περισσότερο φέτο. Τώρα για την ταινία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιο να λέει ότι αυτή είναι η χειρότερη, χειρότερη ταινία όλων των εποχών. Η ιστορία είναι λίγο ότι να είναι, αλλά εντάξει. Περνάει και το μήνυμα για τι ατομικέ βόμβε πριν τον Κιούμπρικ. Α περάσουμε σε ρικάστη και ρητάιτλι. Ένα σχέδιο από άλλο γαλαξία. Ρικάστη, κλαί, Γιάννη Μποστατζόγλου, όπω ήταν στο Κωνσταντίνου και Ελένη. Τζεφ Τζορτ Καρλάφτη, σπορτ. Έρο Κώστα Ριγόπουλο. Γυναίκα του Τζεφ Ιβών Σανσόν. Έπαιζε στο μια ζωή την έχουμε. Γκούλμαν Αλέκο Ισοβίτη. Αφηγητή δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον. Μου θυμίζει πολύ τον Τσάρλι Τσάπλιν στο ένα βασιλιά, στο βασιλιά στη Νέα Υόρκη. Αλλά η πιο κοντινή του σχέση με την Ελλάδα που κατάφερε να βρω είναι ότι η δεύτερη του κόρη του παντρεύτηκε τον 20 στο βάρη έμπορο γουναρικών από την Καστοριά. <Σ milkyne> Αυτά για σήμερα θα τα ξαναπούμε. Deep dive, μαλάκα, έτσι. Τη θέλα να είναι ο Πραγματικά. Λοιπόν, ε, Μαρία, Μαρία Κακούρη. Hello, Filmpit, μια ταινία γεμάτη τρόμο, suspense, ζόμπια και εξωγειανού, οι οποίοι έχουν την μορφή ανθρώπων, χαιρετιούνται ανα, αναμετάξιτο με το συστηματικό χαιρετισμό Wakanda Forever και που δεν έρχονται εχθρικά, αλλά ξεπαστρέφουν 3-4 άτομα έτσι για το καλό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, η ταινία μιλάει από μόνη τη. Τριτάιτλι, σχέδιο 9, γη Μαδιάμ. Ρικάστη, Κρίσουελ, Γιώργο Μαζονάκη, αφηγητή Κώστα Τερζάκη, ο αφηγητή οικογενειακή ιστορία. Μαρία Σολομού με ίσιο Τάνα Νατάσα Θεοδωρίδου, Έρο Χρήστο Τσαγανέα, Δερούλ Ερτάκη Σαχαράτο, Πόλα και Τιπάνου, Τζεφ Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Κλέη Γιάννη Μποστατζόγλου. Φυλάκια. Τζον Λούκα, καλησπέρα σύντροφοι, Ρικάστη, αρχηγό εξωγήνων Ελευθέρω Παπαδόπουλος Βεβαίω. Έρο Σπύρο Μπιμπίλα, <laughs> Γεροδράκουλα Κωνσταντίνο Τζιτσοτάκη, Ριτάιτλι, στενέ επαφέ τρίτου νεκροταφείου. Γιώργο Μπιζάκη. <laughs> Χαιρετίζω το ημυπόγειο και του συμφιπίτριου του ενιοδραμένου. Εβδομάδα τρίτη και φαρμακερή στην εντουντιάδα του ημυπογείου. Τα πράγματα σοβαρεύουν, σοβαρεύουν. μα κυ... κυριεύει τρέλα, οι προμήθειε λιγοστεύουν, και οι δεν μα πιάνουν πλέον. Εξωγήινο στο κατόφλι, είναι νεκροί σηκώνονται από του τάφου του και νομίζω ότι άκουσα τον Τόρ Γιόνσον να μιλάει. Θεατρικότατη ταινία με ελάχιστα εξωτερικά πλάνα και τόσο stock footage που κάνει το σαν σήμερα να ντρέπεται. Αν, λέω αν, κατάλαβα καλά, οι Αμερικάνοι θέλουν να φτιάξουν όπλο με τον ήλιο που αν το φτιάξουν θα καταστρέψουν θα τον καταστρέψουν και θα δημιουργήσει αλυσιδωτή αντίδραση που θα καταστρέψει το σύμπαν και εξωγήινοι νοικοκυρέοι των, των 50s θέλουν να το αποτρέψουν ξυπνώντα του νεκρού. Οπενχάιμερα. Όλα αυτά ενώ ο πιονέρο Ed Wood παίζει πρώτο στην τζόχα του παγκόσμιου κινηματογράφου το χαρτί του Government Censorship. Έχω μείνει άναυδο, θα αφήσω την ταινία να μιλήσει. This is the most fantastic story I've ever heard and every word of it is true too. That's the fantastic part of it. Πάμε στα δικά μα. Αγαπημένη σκηνή. 54 και 45 η επίθεση του zombie old man και αποκάλυψη του σκελετού στο τέλο τη σκηνή. Ρι τάιτλι Έρο ανήκατε manga. Εξωγήινη Ζομπυριάδα. Ρικάστη, Τζεφ, Γιάννη Παλιάρα, Πόλα, Έλανα Ανθαναήλ, Λουτένετ Χάρπερ, Μπατίς, Τζέρενα Ρόμπετς, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ρούλερ, Άγγελο Παπαδημητρίου, Έρο, Τάνο Καλιόρα, Τάνα Καταρίνα Γιουλάκη, Τάπολ Μπιλ Γκαλαξίνα. Και φτάνουμε και στο τελευταίο σχόλιο για σήμερα. Ε, Χρήστο Γκάκια, καλησπέριζω τη φίλτα τη τρι, τριάδα του ημυπογείου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την Ιάκη, γεμάτο τρόμο. Νότ, αντιπολεμικέ ανησυχίε, ίσω και ένα ακόμα ρεστά λεμνηνία από τον Τόρντον Γιόνσον. Θα, θα έλεγα κι εγώ για δρυμή κατηγορώ, αλλά με πρόλαβε η Κική Μαυρίδου. Εξωγήινοι, ο Θεό να του κάνει, ω αν συνέλευση σωματείου ταξιτζίδων, με σκοπό να κατακτήσουν τη γη, αποφάσισαν, αποφασίζουν να ανασταίνουν νεκρού. Να τα βλέπουν αυτά κάτι Mike Φλάναγκαν και λοιπά γατάκια. Με παρέσει τόσο πολύ η ροή τη ταινία, που με τα κατάλαβα ότι στον οκαταφείο που σηκονόσαν το υπεθαμένοι ήταν μονίμω νύχτα, ενώ σε κάθε πλάνο μετά ο ήλιο οριακά έλαμπε και για την πηχτή του Ed Wood στο 23, όπου η εσωγήινη, γιατί εξωγήινη δεν είναι, αναφέρουν ρητά ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι υποέλεγχο τόσο που δεν μπορούν να την, να την κάνουν ζάφτη. Πριν πάμε και στα υπόλοιπα, αστεθεί από τώρα ότι τον Τόρ Γιόνσον θα τον ενσαρκώνει ο Γιάννη Μποστατζόγλου σε κάθε ρικάστη από εδώ και πέρα να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Σωστό, να μην κουραζόμαστε κιόλα. Ακριβώ. Αγαπημένα προπ. Τα πιστόλια ηλεκτροδίων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και ο υπερηδικό υπερηπολογιστή που μεταφράζει τη γλώσσα των Εσογείων. Ρικάστη. Επιθωρητή κλαίει Γιάννη Μποστατζόγλου. Βαμπύρα Έλενα Ναθαναήλ. Γέρο Βαμπύρ Γιάννη Βογιατζή. Πιλότο Τζεφ Νίκο Κούρκουλο. Έρο Γιάννη Γκιονάκη. Τάνα, Καταρίνα Γιουλάκη, στρατηγό Ρόμπερτ, Αριστοτέλη Ονάση, αρχηγό ισογείνων, Δημήτρη Μητροπάνο. Ριτάιτλι, <laughs> hey, <retitly>, χοντρό Ανέστη <laughs> ή δίσκος έτοιμο για όλα. Φιλιά στο λαιμό. Λοιπόν. Ε, πρωταγωνιστικό ρόλο του Τζεφ Τρέντ. Έχουμε Τζον Μπρούγκο Αντώνη Ρόιτερ, Κώστα Φρατζέσκο, Μάκη Χάβο, Δημήτρη Ιωακιμίδη, Τζορτ Καρλάφτη, Πολύ Σπορ. Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιάννη Παλιάρα, Νίκο Τζον εγώ μεγάλο Α πούμε ότι ξέρω ποιο είναι, ναι. Και παμε mm -hmm. με τον Τζον Μπρούγκο. Τζον Μπρούγκο. Inspector Κλέι, το ρόλο του Ρογιόνσον, όπω ήταν Τζόγλου. Με έξι. Το, με το έξι. Κανένα. Εύκολα, ναι. Ε, βαμπύρα. Σοφία Χατσιμπαντέλη ή Παντελή. Ναι, τέλο πάντων. Παντελή. Άντζελα, Άντζελα, Άντζελα Δημητρίου, Εύχη Θεοχάρη, Μπέτη Μαγκύρα, Τατιάνα Σεφανίδου, Βάνα Μπάρμπα Μαρία Σολομού, Έλενα Ναθαλαήλ. Παιδιά, εγώ είμαι την Λέδη. μέσα, 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 Grave Diggers είναι η Αφιαγγελόπουλη. Ο Λουγκόζη, δύο ψήφοι έχουν πάει στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Ε, Συνταγματάρχη Έντουαρτ. <συσίλωσαι> Βύρον πάλι, Ερίκο Πετυλών, η Πάντζα. Ερίκο <συσίλωσαι> ε, Πετυλών, δικαιωματικά. <μόνο> <συσίλωσαι> ε, ναι, ναι, ναι. <συσίλωσαι> Έρο, εδώ χαμό. Ορφέα Ζάχο. Αλέξανδον Μίμης Φωτόπουλος, Μιχάλης Μιχάλη Μόσιο. Ανδρέα Ντούζο. Παντελή Καναράκη. Κώστα Ριγόπουλο. Τσαγανέας, Τσαγανέα. Σπύρο Μιμίλα. Στάνο Καλιόρα. Γιάννη Γκη. Έχουν τρελαθεί. Τσαγανέα. Εγώ θα πω Μόσιο. Ρε και εγώ μόσχε θα πω, γιατί αυτό σκεφτόμουν. Άντε καλά. Ταμτάκο. Εντάξει. Ε, Λετένα Χάρπερ. Αυλονίτη, Νίκο Αναστόπουλο ή Μπάτη. Νίκο Αναστόπουλο. Ναι. Ναρέιτορ, και εγώ Αναστόπουλο. Ναρέιτορ. Τάκη Ζαχαράτο. Μεγάλο Κρίσουελ. Χρήσο Ζαμπούνη, Αλέξη Κοστάλλα, Κώστα Τσάκονα, Τσάπλιν. Ε, το... Αλέξη Κοστάλλα με όσα. Ναι, Κοστάλλα, Κοστάλλα. μια αναγνώριση θα λέγαμε. Ναι, έχουμε την Πεάταση Μακοπούλου με δύο. Δύο. <σίλου> ασημακουπούλου μηδίου δύο. Μη και, και, Κατερίνα Γιουλάκη με δύο. Είμαι με την Κατερίνα Γιουλάκη. Ναι, και εγώ και εγώ. Αν και η Μπεάτα μοιάζει πιο πολύ. Αλλά... Και εγώ και εγώ yeah. με Κατερίνα Γιουλάκη λόγω, ε, λόγω μπρίου. Εξωγήινο <σίλου> ρούλερ. Λάκη Γαβαλά, ο Δησέα Ελίτη, Νίκο Μαστοράκη, Χρήστο Ταγανέα, Τάκη Ζαχαράτο, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Άγγελο Παπαδημητρίου ή Μητροπάνου. Εγώ είμαι τον Ελίτη. Εγώ είμαι με Λευτέρη Παπαδόπουλο δαγκωτό. Μόνο και μόνο για να <σίλου> λέει. Πηγαίνετε <σίλου> να αναστήσετε αυτά τα πτώματα και να δείτε μετά. Λοιπόν. Μέσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ωραία. Σύζυγο Τζεφ, Τζένι Καρέζη, Ιβόν Σανσόνε, Έλενα Αθαναήλ ή και τι πάνω. Εγώ θα λοιπόν, πω Έλενα Αθαναήλ που γουστάρω και σ... φούλη. Ναι, γιατί δεν ναι. έπαιξε και τη βαμπύρα. Μπράβο, οπότε, ναι. Στρατηγό Ρόμπερτ, Χουμπ Στέφεν, <laughs> Λάμπρο <laughs> Κωνσταντάρα ή Αριστοτέλη ο Νάση. <laughs> ο στρατηγό. Θα βάλω ο Νάση. Και εγώ θα πω Αριστοτέλη ο Νάση, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Ένα προπονητή. Ε, Κέλτον Sports. είναι ο Καλιβάτση και ο άλλο λουγκόζι. Ναι. Είναι ο Νάσο Γαλακτερό. Ναι, <laughs> ναι. Πολύ πετυχημένο. Και στο συγγνώμη, έχουμε. Αυτή η δίσκη δεν είναι βινιλίου. Ανάσταση από άλλη διάσταση. Το νουφο τα εννιάμερα. Οξογίνη, κάποια ζώα δεν μα πιστεύανε. Στενέ επαφέ ζόμπι τύπου. Ζόμπια τάνα και τα πλάνα νούμερο 9. Τελευταία έξοδο Μπέλα Λουγκόζη, έπω. Δια, διαστημικά τηγάνια ένα διαγαλαξιακής αματάδες αστρομπερδέματα δράκουλοσκορπίσματα δίσκη και δράκουλες ο οποίος έχει βάλει και ένα το subtitle, ε, το πλάνο με το νούμερο, το νούμερο 9 ή έλα να δούμε darling ναι. ένα σχέδιο από άλλο γαλαξία σχέδιο 9 γης μαδιάμ στενές επαφές <laughs> τρίτου νεκροταφείου έρος ανήκανε μάγκαν <laughs> Εξωγήνη ζομπηριάδα, χοντρό ανέστη, δίσκο έτοιμη. <laughs> ε, δεν θα πάω με αυτό εγώ. Δίσκ, δίσκο έτοιμη για όλα. το ε... νούφο τα εννιά μέρα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί τα έχει όλα. <laughs> το νούφο τα εννιά μέρα. Με, με υπότιτλο έλ, Έλα να αναστηθούμε, mm. darling. Ναι, ναι, ναι. Ε, πολύ δυνατό. Ωραία. Σα ενδιασμό. Έκλεισε, έκλεισε, ναι. Λοιπόν, έρθω. έκλεισε. το νούφο τα εννιά μέρα, Έλα να αναστηθούμε, darling. Plan 9 from outer space. Έτσι λοιπόν βάζουμε τέλο ε, για την ώρα for now the end με ερωτηματικό <laughs> ε, στην ρετροσπεκτίβα για τον Ed Wood μπαίνοντας πλέον στη Χριστουγεννιάτικη περίοδο για την περίπου πόσο μία ώρα και παραπάνω Παραπάνω. Mm -hmm. Ού, ένα και είκοσι ήταν ο Αχιλέας Τσουαμπίλας απέναντί μου ήταν ο Στέλιος Καρακάστης και ο Μάκης Παπασημακόπουλος και ήταν το Philpit ραντεβού την άλλη εβδομάδα γεια σας